Αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Ελπίζουμε να μείνετε πολύ ευχαριστημένοι και αποφασισμένοι με αυτά που θα ακούσετε από τον Δημήτρη Χαζάκη. Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη Χαζάκη, αλλά και τρεις υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη Κυπριώτη, που είναι στρατηγός στην αποστρατεία, τον Άβαρχο Αντώνη Παπαντονιού, ο οποίος είναι νομικός και ναύαρχος εν αποστρατεία, και την κυρία Ζωγραφιά Δόγου, η οποία είναι πολιτικός επιστήμων. Θα τους καλέσουμε έναν να κάνουμε ένα σύντομο χαιρετισμό. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην κεντρική ομιλία και θα ακολουθήσει η συζήτηση, όπου μπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε για να πάρετε την απάντησή σας. Να μην καθυστερούμε, να καλέσω τον κύριο Κυπριώτη. Δεν ξέρω, δεν ρώτησε ηλικίες. Βέβαια, κατά ηλικίες, εντάξει. Ήρθα να τον καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πριν ενάμιση μήνα που βρέθηκα πάλι στην πόλη σας εδώ, είχαμε την ευκαιρία τότε να ανταλλάξουμε σκέψεις, ιδέες, κουβέντες και να κάνουμε και προβλέψεις. Τότε θυμούμε ότι εκτός από τα οικονομικά βέβαια που βαραίνουν τον κόσμο, είχε ξεκινήσει και μια κουβέντα περί εθνικών θεμάτων και έτσι όπως ακριβώς εξελίσσονται. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πιο βαριά για μας, ύστερα και από τις δηλώσεις που έγιναν για την λεγόμενη, όπως την ονόμασε ο κ. Χριστόπουλος, καθηγητής τουρκική μειονότητα κάτω στη Τζάκη, και αυτό ήταν ένα πολύ επικίνδυνο λήστημα το οποίο έγινε. Με την έννοια αυτή, εάν δεν ήταν, ας πούμε, σκόπιμο, εάν δεν ήταν, αν θέλετε, και συνειδητή αυτή η δήλωση, σημαίνει ότι μπαίνουμε ακόμα σε πιο δύσκολες περιόδους. Δηλαδή τα οικονομικά θέματα που βεβαίως βαραίνουν και φτιάχνουν τον κόσμο να αισθάνεται πολύ άσχημα, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όμως, για φανταστείτε να έχουμε πρόβλημα, έχουμε πολλά φαινόμενα μπροστά μας και εθνικών θεμάτων. Σημαίνει ότι η χώρα μας όντως βαδίζει έτσι όπως την έχουν προδιαγράψει. Το θέμα είναι εμείς οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις και πώς ο λαός πρέπει να μείνει ενωμένος. Δηλαδή να κάνει αυτό ακριβώς που επαγγέλλεται το ΕΠΑΜ, να ενώσει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντώνης Παπαντονίου. Όπου ο λαός καταδυναστεύεται, κατασπαράσεται
και η Ελλάδα τεμαχίζεται. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα το τελευταίο ενώ, διότι αν δεν έχεις πατρίδα, αν δεν έχεις κάτι το οποίο να ορίζεις εσύ ο ίδιος ποια θα είναι η εξέλιξή του, ποια θα είναι η υπόστασή του, δεν μπορείς να προσδοκάς απολύτως τίποτε, ούτε σε οικονομικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο δημοκρατίας και γενικά είσαι ένα μετέωρο βήμα του πελαλού. Πρόσφατα υπεγράφει το πέρασμα του ΤΑΠ, του θρηλυκού ΤΑΠ από την Βόρεια Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η περιοχή αυτή της Μακεδονίας Θράκης κινδυνεύει άμεσα σε ένα γκριζάρισμα της περιοχής, σε μια υποθήκευση της Βόρειας Ελλάδας, σε ένα τεμαχισμό της, τον πρώτο τεμαχισμό της, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα ορίσουν την εξέλιξή της από εδώ και πέρα. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Δεν έχουμε περιθώρια. Πρέπει να επανακτήσουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας και, και για τις ζωές μας. Άρα η μόνη λύση που έχουμε είναι από κοινού όλοι μαζί, πετώντας τις ταμπέλες τις οποίες μας είχαν βάλει στο μέτωπο στο παρελθόν για να μας χωρίζουν και έτσι να μπορούν να μας κυδεμονεύουν ντόπιοι και ξένοι αφεντάδες, να πετάξουμε αυτές τις ταμπέλες στην άκρη και να ενωθούμε όλοι μαζί γιατί έχουμε κοινά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, έχουμε ένα κοινό κίνδυνο όπως λέμε που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Έκκληση κάνω να το καταλάβουμε και να το καταλάβουμε το ταχύτερο δυνατόν. Η κυρίου Μένετη, ευχαριστώ. Η κυρία Ζωγραφιά Δόγου. Ψηφίστε μας. Ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι και να κάνει τι θέλει.
Έτσι αλλιώς εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, δεν θέλουμε να γίνουμε επαγγελματίες πολιτικοί. Ως πολιτικοί, ως πολίτες διεκδικούμε την πολιτική. Και την διεκδικούμε γιατί δεν εμπιστευόμαστε κανέναν ο οποίος θέλει είτε μέσω κομματικών μηχανισμών είτε μέσω των επαγγελματισμών στην πολιτική να μας εκπροσωπήσει. Τα είδαμε τα χαρίδια μας. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτό που κάνουμε σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Δεν είναι τωρινή η δραστηριότητα, δεν μας βλέπετε για πρώτη φορά τώρα ή τουλάχιστον στη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών. Εμείς επιμένουμε να προσπαθούμε να βεπνίσουμε και να κατανοήσει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να μπορεί να καταλάβει τουλάχιστον συνειδητικά να οδηγηθεί στο αναγκαίο συμπέρασμα τι πρέπει να κάνει. Και το πρέπει, τι πρέπει να κάνει δεν αφορά μόνο τις 25 Μαΐου. Είναι βεβαίως και αυτό είναι ένα στοιχείο. Αλλά αφορά γενικότερη στάση του απέναντι στα πράγματα. Έτσι, για παράδειγμα, μας δυσαρεστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα μέσα στην προεκλογική περίοδο, ψηφίζονται συστηματικά, γιατί υπάρχει μια βιομηχανία αυτή τη στιγμή νομοσχεδίων για τα οποία περνάνε στην Ελληνική Βουλή, τα οποία δεν απασχολούν κανέναν. Περνάνε, ψηφίζονται και λοιπόν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν στηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει ενημέρωση ή μάλλον να γίνεται ένας πολιτικός διάλογος ο οποίος είναι τουλάχιστον διάλογος κουφών και αφορά μια πολιτική συζήτηση περί άλλων τι βάζουμε. Θα αυξήσουμε τόσο το βασικό. Όχι, θα το μειώσουμε τόσο και θα το αυξήσουμε μετά τόσο. Η σύνταξη θα πάει εκεί ή δεν θα πάει εκεί. Και δεν συζητάμε το βασικό. Θα δείτε ρε παιδιά τα λεφτά. Όταν πληρώνει 48% στο διαθέσιμο εισόδημα που παράγει η χώρα για την εξυπηρέτηση του χρέους. 48% στοιχεία το 2013. Τι να περισσέψει για συντάξεις, δουλειές, μισθούς. Πρώτη πρώτου 2015 η σύνταξη κατεβαίνει στα 360 επίσημα. 360 ευρώ. Και το υπόλοιπο, εφόσον και αν το ασφαλιστικό ταμείο ή το επικουρικό ταμείο, παρουσιάζει πλεόνασμα. Οικολογική μητηρία. Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, κάναμε μια επίσκεψη στο τοπικό τμήμα του ΟΑΕ για το γνωστό μεγάλο τεράστιο πρόβλημα, το στο οποίο βεβαίως εμείς είμαστε ολόψυχα δοσμένοι με το να υπερασπιστούμε τους ανθρώπους ελευθεροπαγγελματίες και μικρομεσαίους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή απειλούνται με κατασχέσεις πληστηριασμούς επειδή χρωστάνε τις μηχανούς. Και μας λέγανε το εξής. Πολύ απλά. Πρέπει να πληρώσουμε κάθε μήνα 250 εκατομμύρια σε συντάξεις και εισπράττουμε 126. Τότε ερώτηση. Γιατί στα στοιχεία τα δημοσιονομικά, την τελευταία ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, αναφέρεται ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πλεόνασμα 5 δις. Το γέννησα. Ποια κότα για να έχει χρήμα, ειδικά μέσα στο ευρώ, να πάνε τη βρούμε κι εμείς. 5 δις. Με αυτή την ανεργία, με ένα στους 3 ανασφάλιστους, με την κατάσταση που υπάρχει συνολικότερα στο κράτος, η οικονομική δυσπραγία, η αδυναμία και όλα αυτά τα πράγματα, και αυτοί εμφανίζονται 5 δις. Γιατί? Γιατί πολύ απλά εμφανίζουν τον δανεισμό ως πλεονάσμα των ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή, τα 5 δισεκατομμύρια του πλεονάσματος που εμφανίζουν είναι 5 δισεκατομμύρια δανεισμών των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία βεβαίως πρέπει να γυρίσουν πίσω, πρέπει να τα πληρώσουν αυτά τα λεφτά. Εντός του 2014. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να μείνει ασφαλιστικό ταμείο για ασφαλιστικό ταμείο. Η πρώτη ενέργεια είναι να διαλύσουν τα λεγόμενα ταμεία αυτά ασφάλισης. Γιατί έτσι αλλιώς τον ελευθεροπαγγελματία και τον μικρομεσαίο τον έχουν τσακίσει κυριολεκτικά. Δεν έχει μέλλον. Ο κ. Προβόπουλος μόλις τις προάλλες της Financial Times τι είπε. Είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει μικρομεσαίους και ελευθεροπαγγελματίες. Πρέπει να έχει μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Οι τράπεζες πρέπει να συνδράμουν στη συγχώνευση των μεγάλων επιχειρήσεων ή τις κάνουν ακόμη μεγαλύτερες αυτές τις επιχειρήσεις και με τη συνδρομή ξένων εταιριών, δηλαδή κυρίως πολυεθνικών. Ο ελευθεροπαγγελματίας και ο μικρομεσαίος είναι τυλιγμένος. Και θα τελειώσουν από τη μια οι τράπεζες που χρωστάει και από την άλλη η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα τι κάνουν, προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν, εκβιάζοντας τον ασφαλισμένο, να τον πάρουν το βιώσ του, ό,τι δηλαδή διαθέτει, για να μπορέσουν μετά να τα κλείσουν τα ασφαλιστικά ταμεία και ό,τι έχουν μαζέψει να το δώσουν στους δανειστές. Αυτό γίνεται τώρα. Την ίδια
ίδια ώρα νομοθετούν, για παράδειγμα, εγώ ήμουν από εκείνους που τον Νοέμβρη, 8 Νοέμβρη του 2013, φώναζα ότι ο προϋπολογισμός ο τρέχον του 2014 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που τυπικά συντάσσεται από ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι δεν συντάχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά την Τρόικα και τους επιτρόπους που έχουν κατασταθεί στο ελληνικό κράτος. Αλλά λέω, τυπικά φέρει την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης, του Στουρνάρα, ας πούμε, που έχουμε υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, ο Στούρνος στον υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ έλεγα, τελευταίος τέτοιος προπολογισμός. Από το 2015 οι προπολογισμοί θα συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές τις μέρες ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο και κυβερνήτη τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λέει ότι ο προπολογισμός του κράτους πλέον συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν νομίζετε ότι μέχρι τώρα είχαμε μεγάλη δυσκολία να πείσουμε Έλληνα υπουργό για το τι χρειαζόμαστε ως δαπάνε στην υγεία, την παιδεία, στην πρόνοια, μισθούς, συντάξεις και ιστορίες, εγώ σας καλώ να σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι να πείσουμε το γραφειοκράτη της Βρυξέλλης για το τι χρειάζεται η χώρα ή το πώς πρέπει να ισορροπήσει κοινωνικά, οικονομικά η χώρα. Και επειδή στις Βρυξέλλες ο παράδεισος της διαφθοράς είναι το Ελντοράδο της διαπλοκής, μιλάμε ότι οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, που είναι βεβαίως γνώστες και εφευρέτες του λουπισμού, της διαπλοκής επιχειρηματικών συμφερόντων με πολιτικούς κτλ. Και μάλιστα είναι εξαιρετικά καινοτόμοι, τα κάνουν φάτσα φόρα στο φως της ημέρας, οπότε είναι δύσκολο να τους καταγγείλεις. Έχουν φεύγει, είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι. Λέει, μπροστά σε εμάς, στο σύστημα lobbying, να το πούμε έτσι, όπως λένε οι Αμερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους έχει υπερκεράσει. Είναι απόλυτα διεφθαρμένος μηχανισμός, χωρίς κανενός είδους ελεκτικό μηχανισμό, καμία δυνατότητα δικαιοδοσίας οποιοδήποτε δικαστηρίου, εθνικού ή ευρωπαϊκού. Το μόνο που υπάρχει είναι μια αρχή ελέγχου, η οποία είναι σαν τις δικές μας ανιζιάτες αρχές, δηλαδή βάλε τον Παρόζο να ελέγξει τον εαυτό του. Και τόσο απλά που γίνονται όλα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς και με ποιον τρόπο θα συνταχθεί προϋπολογισμός το 2015, περίπου το φθινόπωρο χειμώνα του 2014, και φανταστείτε τι γλέντι θα έχουμε εάν τυχόν υπάρξει αντιμνημονιακή κυβέρνηση την εποχή εκείνη. Θα ήθελα να ξέρω, θα το κάνουνε, θα υπηρετήσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία είναι και σύμβαση και υπερτερή του εθνικού δικαίου από τη στιγμή που ενσωματώνεται στο εθνικό δικαίο, βάσει το Σύνταγμα, άρθρο 28. Και συνταγματική υποσημείωση, σε αυτό μάλιστα έχει γίνει και με τον κύριο Βενιζέλο, και να το χάσουμε το θέμα. Λοιπόν, κουβέντα, σιωπή. Δεν τα κουβεντιάζουμε αυτά, μη τζιζ. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μας λένε, έχουν περάσει φοβερά πράγματα, όπως για παράδειγμα στις 10 Μαΐου 2014, στο νόμο που δημοσιεύτηκε εκείνη την ημέρα και είναι το περίφημο πολύ νομοσχέδιο, πέρασε στο άρθρο 18, παράγραφος 6, αν θυμάμαι καλά, οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Μέχρι τώρα, το ΕΠΑΜ είχε πρωτοσταθήσει ενάντια στις ειδικές οικονομικές ζώνες και στην αφύπνιση και στην κινητοποίηση του λαού. Βοηθούσαμε πάρα πολλές δυνάμεις και άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και κινητοποίησης και με ένδυκα μέσα. Δηλαδή προτείνοντάς να πάρουν ασφαλιστικά μέτρα, να κάνουν ενάντια σε αποφάσεις περιφερειών ή δημάρχων που υιοθετούσαν τη λογική των ειδικών οικονομικών ζωνών. Με ποια λογική? Ότι δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία, ούτε ευρωπαϊκή νομοθεσία, οπότε άνετα όποιος αποφάσισε ειδική οικονομική ζώνη σε περίπτωση περιφέρειας ή δήμου, τον κατέκυνες, έπαιρνες μέτρα εναντίον του, τον φρέναρες. Τώρα όμως πέρασε νόμος. Και ο νόμος λέει το εξής, ότι η ειδική οικονομική ζώνη μπορεί να ιδρύεται χωρίς συμφωνή, χωρίς την αναγκαία συμφωνή γνώμη οποιοδήποτε άλλο θεσμό, δήμου, περιφέρεια ή λαού, τόπιο κατοίκον, μπορεί να είναι οποιαδήποτε κατάσταση, μπορεί να είναι αποθηκευτική ή άλλη, μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε υποδομή, λιμάνι ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή, περιφέρεια ή οτιδήποτε. Αποφασίζει ο Υπουργός μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα. Και είναι τόσο όλα τα πράγματα, ώστε μπορεί να ξυπνήσει μια ωραία πρωία στην Αλεξανδρούπολη
και να μην έχει καταλάβει, για παράδειγμα, ότι ξύπνησε σε ειδική οικονομική ζωή. Θα το καταλάβει αμέσω μετά. Όταν δει, α πούμε, για παράδειγμα, να διευθυντούν το διοικητικό μέρο και την ένωμη τάξη στην Αλεξανδρόπολη, security. Και όχι αστυνομία. Όταν θα χρησιμοποιούνται λαθρέοι μετανάστες για εργασία, μας το είπε και ο κ. Σαμαράς, άλλωστε, ότι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, δεν είναι απαραίτητο να τους διώξουμε. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχουν νομοθετήσει ήδη ότι όποιον δεν διώχνουν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με απόφαση του Υπουργείου οπουδήποτε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με όρους εργασίας που αποφασίζει ο Υπουργός. Πιάστα από εκεί, κούρευτο. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θεσμοθετήθηκαν. Και λοιπόν, η δόση κάνουμε στο αυτή. Ενημερώθηκε κανένα, σήκωσε πατιάρα κανένα, κάμερα παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και φυσικά, εκτός όλων των άλλων, πέρασε και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Βεβαίως διαφημίστηκε από την κυβέρνηση ότι είναι πενταετές. Και από την αντιπολίτευση ότι είναι μια νέα πολιτική λιτότητα. Δεν απέχει η εκτίμηση του ζητήματος της νέας πολιτικής λιτότητας. Μια διαφορά. Το μεσοπρόθεσμο 2014-2018 αποτελεί δέσμευση που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση, τέλος πάντων αυτή η κυβέρνηση που λέμε ελληνική, σε βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση ελληνικής οικονομίας και να συζητηθεί η περίφημη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από το φθινόπωρο. Βιωσιμότητα κολοκύθια με τη ρίγα. Χρησιμοποιούν έναν όρο ο οποίος δεν είναι επιστημονικός. Ο όρος είναι εξυπηρετήσιμο ή μη εξυπηρετήσιμο χρέος. Δεν υπάρχει βιώσιμο, μη βιώσιμο χρέος. Αυτά τα πράγματα είναι καινοτομίες των εδώ ανόητων και αγράμματων καθηγητών οικονομίας και δημοσιογράφων. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν θα συζητήσουμε, σου λένε οι δανειστές, τη βιωσιμότητα από το φθινόπωρο και εφόσον και για να μπορέσει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, αναμένονται δύο δόσεις μετά την 20 Μαΐου, τότε βάζω καινούργιο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Το οποίο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, για να μην σας πολύ λέω, έχει καταργήσει τα πάντα, έχει καταργήσει τη δυνατότητα ακόμη και την προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας. Υπάρχει πλήρης κατάργηση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων που υπάρχουν σήμερα, κοινωνική πρόνοια, τα πάντα δεν υπάρχει. Και επειδή καταργούν όλα τα επιδόματα κοινωνικά, ιστορίες, οικογενειακά, καταργούνται όλα, σου βάζει στην θέση του ακόμη και το επίδομα ανεργίας από το 2015 θα καταργηθεί. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει. Όλα τα λεφτά πηγαίνουν αλλού. Και η ανεργία βεβαίως καρπάζει. Και τι σου λέει, θα δίνει η κυβέρνηση εκ του πρωτογενούς πλεονάσματος, ευτυχώς δηλαδή, είχα μια ανησυχία να το δώσει, Λοιπόν, εκ του πρωτογενούς πλεονάσματος, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δηλαδή, ένα επίδομα απορίας ή πτωχοκομείου, όπως λεγόταν σε δεκαετία στην δεκαετία του 30, στο Μεσοπόλεμο δηλαδή. Αυτό θα αποφασίζεται από την κυβέρνηση με βάση τα ελάχιστα ικανά στοιχεία επιβίωσης που θα βγάζει με συγκεκριμένα κριτήρια η Ελστάτ του κ. Γεωργίου. Δεν θα υπερβαίνει 400 ευρώ, να είσαστε σίγουροι, στο μήνα και θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες μακροπρόθεσμα ανέργων, απόρων και όλα αυτά τα πράγματα. Για να γλιτώσουμε κιόλας, ακόμη και αυτό το επίδομα ανεργίας που δίνεται σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό ανέργων. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί οι άνεργοι που καταγράφονται από τον ΟΑΕΔ, ξεπερνούν το 1.300 και από αυτούς δίνεται μόλις στο 0,6% επίδομα ανεργίας. Και αυτό να το γλιτώσουμε, γιατί τέλος πάντων δεν υπάρχει λογική. Ένα νούμερο πρέπει να έχετε καλά στο μυαλό σας. Με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, καλείται κάθε Έλληνας από το μωρό που γεννήθηκε μέχρι τον τρίτη ηλικία άνθρωπο που αναμένει όσο νούπο να ταξιδεύσει στο τόπο χλωρών και τόπο αναψύξεως, καλείται κάθε χρόνο να καταβάλει 740 ευρώ επιπλέον όσων κατέβαλε μέχρι τώρα ή το κόστος που του έχουν φορτώσει μέχρι τώρα οι πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται σήμερα. 740. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και από πού βγαίνει αυτό. Από το γεγονός ότι πρέπει να πετύχουν αυτοί πάση θυσία στο επόμενο στην πενταετία, από το 2014 ξεκινώντας,
πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, αξίας 36,8 δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι ένα πλεόνασμα το οποίο πρέπει να βγει από το γνωστό υποζύγιο. Για να το κάνεις αυτό το πλεόνασμα υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτον, πρόσθετα έσοδα. Από πού θα έρθουν τα έσοδα? Από το υποζύγιο. Νέοι φόροι. Προβλέπονται περίπου 7,7 δισεκατομμύρια καινούργιοι φόροι. Το δεύτερο, η δεύτερη πλευρά είναι οριζόντιες περικοπές πρωτογενής δαπάνης. Ποιες είναι οι πρωτογενείς δαπάνες? Υγεία, παιδεία, πρόνοια, άμυνα. Κόψιμο πάνω από 5 δισεκατομμύρια σε αυτές. Και αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή φυτοζωούν τα όποια νοσοκομεία υπάρχουν ακόμη εν ζωή, τα όποια σχολεία, η κοινωνική πρόνοια του συστάμε και όλα αυτά, απλούστατα το 18 μπορεί να μην έχουμε πιάσει πρωτογενές πλεόνασμα, που δεν θα το έχουμε πιάσει. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες ύφεσης είναι αδύνατο να πιάσει πρωτογενές πλεόνασμα και ποιος λέει τέτοιες ανοησίες, απλούστατα απλά είναι οικονομικός δολοφόνος ή ηλίθιος. Λοιπόν, το χειρότερο είναι ότι θα προσπαθήσουν να τα βγάλουν αυτά τα λεφτά, ανεξαρτήτως αν θα πιάσουν τελικά πρωτογενές. Θα προσπαθήσουν να τα πάρουν αυτά τα χρήματα, να τα εξοικονομήσουν για τους δανειστές φυσικά. Γιατί αυτά πάνε στους δανειστές, δεν είναι ότι γυρίζουν τις επενδύσεις, ιστορίες και όλα αυτά. Το 2018 θα έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν θα δίνει κανένας είδους παροχή ή αντιπαροχή στους Έλληνες πολίτες για τη φορολογία που θα τους έχει επιβάλει ή που τους έχει επιβάλει ήδη. Θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα έχει δύο βασικές λειτουργίες. Φόρο εισπρακτικός μηχανισμός και καταστολή. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα είναι δαπάνες επιδότηση ιδιωτικών εταιριών που θα έχουν αναλάβει όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες του κράτους, διοικητικές και άλλες. Μάλιστα ο κ. Κατσιδάκης μας το έχει πει πολύ χαριτωμένα. Θα έχουμε ένα κράτος επιτελικό. Τι σημαίνει επιτελικό? Σημαίνει ότι όλες οι βασικές λειτουργίες, κατά αυτό λειτουργίες, θα έχουν δοθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και θα τα πανάνε, όπως για παράδειγμα με τον ΕΟΠΗ έγινε πρόσφατα. Τι έγινε με τον ΕΟΠΗ? Αντί να είναι πάροχος, έστω και με τη λογική, τη διαστραμμένη λογική του Άδωνη, πάροχος ιατρικών υπηρεσιών, είναι αγοραστής ιατρικών υπηρεσιών. Δηλαδή αγοράζει από ιδιώτες. Αυτό που θα έπρεπε κανονικά να παρέχει το κράτος βεβαίως προς τον Έλληνα πολίτη. Και πλήρωνε εσύ. Έτσι λοιπόν θα γίνει. Αυτό όμως το κράτος έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο από την ιστορία. Το ξέρουμε ποιο είναι αυτό το κράτος. Το ξέρουμε. Και το έχει αποδώσει με συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο η ιστορία. Και αυτό το ονοματεπώνυμο δεν είναι Λίνα Πάουζε. Είναι ολοκληρωτικό φασιστικό κράτος. Μόνο το φασιστικό κράτος μπορεί να έχει την αναδιαρρυντική λειτουργία, δηλαδή εισπράττω και καταστέλλω, αλλά δεν ανταποδίδω. Μόνο το φασιστικό κράτος στην ιστορία έχει τέτοια δομή και λειτουργία. Και βεβαίως μην ανησυχείτε, οι φασίστες που θα κυβερνάνε εκείνη την εποχή δεν θα φοράνε το κάγκελο στο μανίκι, ούτε θα χαιρετάνε ναζιστικά. Είναι πολύ πιο κλεπτισμένοι και πολύ πιο αντίστατοι για να τα κάνουν αυτά. Και εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Για να πετύχουν εικονικό πλεόνασμα, έχω μια μανία με τους αριθμούς, για να πετύχουν εικονικό πλεόνασμα σε 4 χρόνια, 1,5 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η μόνη, το μόνο σώμα με εξαίρεση το Στουρνάρα και την κυβέρνηση η οποία αποδέχεται ότι η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Το μόνο σώμα. Δηλαδή, ρωτά τον παρόν τον ψεύτη. Και μάλιστα, όπως λένε, είναι μόνο για την Ελλάδα. Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου πλεονάσματος είναι μόνο για την Ελλάδα. Για καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης, ούτε καν για την Ελλάδα πριν το 2013. Πριν το 2013 υπολογίζαν διαφορετικά το όλο σύστημα. Και λέω, για να πετύχουν το 1,5 δισεκατομμύριο πρωτογενές πλεόνασμα, έστω και αν δεν είναι πραγματικό, χρειάστηκε να πεθάνουν το 2011 και το 2012 που έχουμε πραγματικά δεδομένα 64.000 Έλληνες πάνω από την ιστορική τάση της δημογραφικής κίνησης του πληθυσμού, δηλαδή πάνω από τους φυσιολογικούς λεγόμενους θανάτους που είχαμε σαν ιστορική τάση την τελευταία δεκαετία. 64.000 Έλληνες. Κάνουμε μια απλή αναγωγή.
για να πετύχουν αθρηστικό πλεονάσμα στην επόμενη πενταετία 36,8 δισεκατομμύρια. Πόσοι πρέπει να πεθάνουν. Απλή πέθος του λίγο. Κάνε τις πράξεις να τρελαθείτε. Γιατί έτσι θα συμβεί. Έτσι θα συμβεί. Και είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί δεν μας δίνουν τα στοιχεία του 13 και δεν μας δίνουν τα στοιχεία γιατί περιμένουν να πάρουν τα δημόσια, ειδικά τα δημογραφικά, μετά την έκρηξη της δημογραφικής κατάπτωσης στα μνημονιακά χρόνια 11-12. Τα στοιχεία τα δημογραφικά τα δημοσιεύουν Αύγουστο, τότε που οι Έλληνες περιάλλον τη βάζουν. Μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγε ένας Γερμανός, καθηγητής, έλεγε τους Έλληνες τους καταλαβαίνεις με μεγάλη ευκολία τον Αύγουστο. Δεν θα καταλάβουν που ότι μπήκαν στη χώρα τους ξένα στα πέρματα, θα το αντιληφθούν το Σεπτέμβριο, όταν γυρίζουν πίσω. Από το χωριό, ξέρετε. Και θα δουν ξαφνικά ξένα στα τέρματα κυκλοφορούν, τι είναι αυτοί οι τουρίστες. Λοιπόν, στη φάση που βρισκόμαστε, ούτε καν αυτό θα μας νοιάξει. Γιατί είδα για παράδειγμα την κατάληψη της πρώτης στρατιάς στη Λάρισα από Γάλλους και Σουηδούς στρατιώτες, ειδικές δυνάμεις, μόνο και μόνο για τη μετατροπή ελληνικού στρατοπέδου. Το οποίο δεν υφίσταται, δηλαδή η στρατιά έχει διαλυθεί, αλλά υφίσταται το διοικητήριο να χρησιμοποιηθεί ελληνικές υποδομές, μάλλον οι υποδομές των ενόπλων δυνάμεων, γιατί για δικαιοκρατική επιχείρηση των Γάλλων εναντίον ενός αφρικανικού κράτους της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας, την οποία έχουν σακατέψει συστηματικά οι Γάλλοι αντικειοκράτες εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Και εγκαταστάθηκε εκεί πέρα και ο Φλίτσουρας που φέρει στολή και εθνόσημο τον χαιρετούσε διοικητής της πρώτης στρατιάς, χωρίς στρατιά, τον χαιρετούσε τον Γάλλο στρατηγό, που εγκαθίστανται σε αυτήν και βεβαίως οι ειδικές δυνάμεις των Γάλλων που κυκλοφορούσαν μάλιστα στη Λάρισα με τις στολές τους, παράστολες παραλλαγής, ασύμματα κανονικά κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα τι προϊονίζουν. Προϊονίζουν μια κατάσταση όπου τελικά η χώρα είναι τελείως ανοχήρωτη. Αυτοί που είναι οι γιατροί ή που δουλεύουν στα νοσοκομεία ξέρουν για παράδειγμα το πόσο ανοχήρωτη η χώρα είμαστε σε πολύ στοιχειώδη πράγματα. Όπως για παράδειγμα το χειμώνα που μας πέρασε. Το ότι στείλαμε από εκεί που δεν είναι για αυτοκίνητο, δεν θέλω να βγάλω τα στοιχεία, με τον ΙΤΑ 1-1. Θυμάστε την ιστορία του ΙΤΑ 1-1 το 2009, όπου δύο κυβερνήσεις, κυβέρνηση του κ. Καραμαλή και μετά κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, είχε κάνει ολόκληρη ιστορία. 7 εκατομμύρια εμβόλια είχε πάρει. Είχαμε και βάζανε και εμβόλια να μας πείσουν όλοι να κάνουν τα εμβόλια. Αυτά που είχαν φτιάξει πολιτικές να οικονομήσουν χοντρά για την ιστορία αυτή. Και που βέβαια δεν έγινε τίποτα. Πέρασε, όπως περίπου, πέρασε μια οποιαδήποτε άλλη επιδημία γρήπης. Φέτος όμως, τσάκισε τον ελληνικό πληθυσμό. Έστειλε στα θυμαράκια χιλιάδες Έλληνες. Με εντολή του Υπουργού Υγείας δεν καταγράφηκαν, δεν καταγράφονταν τα συγκεκριμένα περιστατικά ως συνέπεια του ΙΤΑ 1-1 και εμφάνιζαν 90 νεκρούς. Ενώ φέρνανε χαμός, επειδή το υπέστη το θέμα, δηλαδή έπαθα και εγώ, πέρασα το ΙΤΑ 1-1, μου λέγανε οι γιατροί, μου λέγανε, πού να φανταστείς, μου λέει, όποιος έχει λίγο αδύνατη κράση, κάποιο διαπτικό πρόβλημα και καρδιακό, φεύγει ως ανώπο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι αδύναμος ο οργανισμός του μεγαλύτερου πληθυσμού, λόγω της κατάστασης που έχει γίνει, το στρεσάρισμα και όλα αυτά, είχε αδυναμία πολύ το πιο ευπαθές κομμάτι να πάρει ένα ταμιφλού που λέει ο λόγος, ας πούμε, για να μπορεί να αμυνθεί. Τόσο ανοχήρωτη χώρα είμαστε. Και φυσικά τα συγκαλύψαμε όλα για να μας βγει η κυρία Σπυράκη με το οποίο αυτή η κυρία την επόμενη φορά που θα βάλει το νέος γιατρό για βουλευτής να μας πει, ξέρετε, το ξέραμε. Αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε. Είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά, γιατί τα λέμε. Γιατί αυτό του τύπου ανοχήρωτη χώρα έχουμε σε όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και της άμυνας. Έχουμε πλήρη κατάρρευση της άμυνας χώρας, η οποία δεν είναι από μόνη της φυσικό φαινόμενο. Είναι συγκεκριμένη πολιτική διάλυσης. Στην πραγματικότητα,
οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, την Τρόικα και τους ντόπιους εταιροδόμους είναι η προετοιμασία του εδάφους για να μετατραπεί η χώρα σε Ουκρανία. Και είναι πολύ απλό. Για να σκεφτούμε λιγάκι τι έγινε. 15 χρόνια, περίπου μια δεκαετία, λιγότερο από 15 χρόνια, η Ουκρανία υπέστη τη μεταχείριση που είχαμε κι εμείς, που έχουμε κι εμείς. Από Δέλτα Μητάφ και Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, σιδεράκια. Όταν δεν άντεξε άλλο πληθυσμό, δεν άντεξε άλλο, που είχαν κατεβάσει το μισθό, το βασικό μισθό, μάλλον το μέσο μισθό στα 128 ευρώ, το μηνιάτικο, δεν άντεξε ο άλλο, ο κόσμο, και μέσα από την απόγνωση και την αντιπλησία επέλεξε τον Γιανουκόβιτς. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο Γιανουκόβιτς, μια από τα ίδια. Απλά του είπε ότι εγώ θα σταματήσω αυτή την πολιτική. Αυτό είπε. Δεν είχε κανένα λαϊκό αίρισμα, ένα διεφθαρμένο πολιτικό καθεστώτο ήταν, του μετασοβιετικού καθεστώτο, όπω διαμορφώθηκε στην Ουκρανία, αλλά ήταν τέτοια η απόγνωση και η απελπισία ενό πληθυσμού που το βασικό εξαγωγικό είδο του ήταν οι Ουκρανέζε, σε τέτοια κατάδια είχε φτάσει, και το ότι διαμόρφωνε τέτοιου ολιγάρχε όπω ο κ. Τιμοσέγκο, ο πιο πλούσιο άνθρωπο στην Ουκρανία, που διαμόρφωσε την ουσία, που ισοδυναμεί με την οικονομική επιφάνεια του κύριου Σόρος στην Ουκρανία που διαλυόταν και ολικά στην Ουκρανία του Δέλτα Μητάφ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε μια δεκαετία. Πώς άραγε. Και λέει προκειμένου να φύγουν αυτοί, άσε να, και ακόμη και ο Γιανούκοβιτς είναι καλύτερη λύση. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, το Ανατολική δηλαδή, είδαν την ευκαιρία. Μόλις μάλιστα πήγε να κλείσει αυτός μια συμφωνία με τους Ρώσους με την έννοια ότι ήταν πιο συμφέρουσα από την αντικειμενικά πιο συμφέρουσα από το ίδιο το λέω εγώ. Το είχε γράψει με Financial Times και ο Wall Street Journal για το ζήτημα της συμφωνίας που πήγε να κλείσει με τους Ρώσους. Λοιπόν, και τι είπαν οι Αμερικανοί. Το θέμα μας δεν είναι να έχουν και Ευρωπαίοι. Το θέμα μας δεν είναι να κάνουμε αλλαγή καθεστώτος. Το θέμα μας είναι να διαλυθεί η χώρα. Και ξεκινήσαμε τη διαλύση της χώρας. Με ποια έγνοια. Με ναζιστικές δυνάμεις. Ναζιστικά, καθαρό αίμα, ναζιστικά κόμματα. Τα οποία φέρουν, φέρουν ακόμη και τα σύμβολα του παλιού ναζισμού στις σημαίες τους, στα λαμπαρά τους κτλ. Και τελικά επικράτησαν 22 Φεβρουαρίου 2014 το πραξικόπημα το γνωστό, φυγαδεύτηκε αυτός από τους Ρώσους ο Γιανούκοβιτς και όλα αυτά και πήραν τον δρόμο τους. Αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία δρούν 90.000 μισθοφόροι και λιχοδιώκτες από όλη την Ευρώπη, στρατολογημένοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατασφάζουν τον Ουκρανικό πληθυσμό. Όποιος θέλει να δει σκηνές, ας ψάξει το διαδίκτυο, είναι φοβερές οι σκηνές. Θυμίζουν άλλες εποχές που τις έχουμε ζήσει κι εμείς στην πατρίδα μας, την παλιά εποχή του ναζισμού, με ομαδικούς βιασμούς και δολοφονίες, με καψίματα κτηρίων όπου καίγονται δεκάδες άνθρωποι εκεί μέσα, με δολοφονίες αμάχων που βγαίνουν έξω με ψηλά τα χέρια και τους δολοφορούν εν ψυχρό, με ομαδικούς τάφους που ακούγονται συνέχεια μέσα στα δάση που περικλείουν το Σλαβιάνσκ ή τη Μαριούπολη, παρεμπιπτόντος, η Μαριούπολη 250.000 Έλληνες, η πιο παλιά παροικία στην Ανατολική Ευρώπη των Ελλήνων, έχει δικό της ελληνικό σχολείο, δικό της ελληνικό πανεπιστήμιο. Έτσι, για να μην ξεχνάμε. Και όταν οι Έλληνες αυτοί απειλήθηκαν και απειλούνται βεβαίως από τις ορδές του Κιέβου, πήγαν οι άθλοι, οι ανόητοι, να ζητήσουν βοήθεια από την ελληνική κυβέρνηση. Και ο μεν πρόξενος είπε: παιδιά, τι να κάνω, εγώ είμαι μόνος μου εδώ, δεν έχω ούτε γραμματέα. Έδωσε το μήνυμα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το διαβίβασε στην κυβέρνηση Κιέβου. Κινδυνεύουμε με ομαδική σφαγή και το έστειλε στην κυβέρνηση του Κιέβου. Δηλαδή, αυτή που οργανώνει την ομαδική σφαγή. Καθότι η εντολή είναι υποστηρίζουμε το καθεστώς του Κιέβου, πάση θυσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΝΑΤΟ. Και κυριολεκτικά διαλύουν και ξεσκίζουν έναν λαό, μια ολόκληρη χώρα. Με τους Ρώσους να παίζουν το δικό τους παιχνίδι γεωστρατηγικό, αν θέλετε, προσάρτησης αυτών των περιοχών, αφήνοντας εσκεμμένα έναν λαό ολόκληρο να σφάζεται.
συστηματικά, έτσι ώστε όταν πλέον το αίμα να πλέει σε ολόκληρη την Ουκρανία, να έχουν το επιχείρημα ώστε να επέμβουν στρατιωτικά άμεσα οι Ρώσοι και να καταλάβουν ολόκληρη την Ουκρανία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση ως προς τώρα, την τακτική που ακολουθούν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι. Το γεγονός όμως παραμένει. Και όπως έλεγε κάποιος φίλος που είναι στρατιωτικός αναλυτής στο εξωτερικό και τέλος πάντων, μου έλεγε τι κάθεστε, πώς ανέχεστε τη χώρα σας να καταντάει έτσι. Μία χώρα σαν την Ελλάδα, με τη γεωστρατηγική αξία που έχει η Ελλάδα, και όλοι ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, όταν καταντά να είναι τόσο ανοχήρωτη, τότε γίνεται εύκολος στόχος. Και δεν χρειάζεται πολλά. Ούτε πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Μια απλή προβοκάτσια. Μια συμμορία. Αντίστατη. Η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ θέμα. Και μετά στην περιοχή που δημιουργείται, στην ευρύτερη, να εγκατασταθούν ανατολικές δυνάμεις, διότι εμείς είμαστε ανατολική χώρα. Και να εγκριζάουν την περιοχή. Και έτσι δημιουργείται Κόσοβο. Νέο Κόσοβο. Και αν σκεφτεί κανείς για παράδειγμα αυτό που εμένα μου είπα, στρατηγική ενέργεια στο Άραβο Σοριστικό, όχι συγγνώμη στην Καστοριά, όταν βρέθηκα σε ανάλογη εκδήλωση κλπ. Μου λένε το εξής. Μου λέει περιοχή Άραβο Σοριστικό έως Φλόρινα, 92 στρατιώτες καλύπτουν αυτή την περιοχή. Σε τέτοια κατάδια. Και χωρίς κανένας είδους υποστήριξη, χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα. Πόσο δύσκολο φαντάζεστε μια ομάδα Κωσοβάρων, που τσεκάρουν και δεξιού πιο κάθε, γιατί ήταν κάποια ομάδα από τις 90.000 που έχουν στρατολογήσει και από πολλοί από αυτούς, σίγουρα δεν ξέρω αν είναι η ομάδα Guardian, για παράδειγμα της Guardian, αναφέρονται ότι έχουν πολεμήσει στη Συρία μαζί με τους τζιχαδιστές ενάντια στις δυνάμεις του Συριακού στρατού και της Εθνοφυλακής. Πολέμησαν στη Λιβύη ενάντια στον Καντάφη ή οπουδήποτε αλλού. Μάλιστα, σε ένα δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας, της Huffington Post, το είναι μια εφημερίδα έτσι λίγο εναλλακτικής πληροφόρησης, να το πούμε έτσι, αναφέρονται και είναι σε στρατιωτικοί οι οποίοι πολεμούν μαζί με τις ορδές του Κιέβου, οι οποίοι είναι μισθοφόροι. Δηλαδή, εγκατέλειψαν τον ελληνικό στρατό, μπήκαν σε μισθοφορική υπηρεσία ξένων εταιριών και βρέθηκαν να πολεμούν στην Ουκρανία και να συμμετέχουν στην ομαδική σφαγή αυτή του πληθυσμού. Πόσο δύσκολο νομίζετε να το ζήσουμε τελικά. Και αυτό να είστε σίγουροι, θα το ζήσουμε με Ευρωπαϊκή Ένωση και με Ευρώπη. Είπε προηγουμένως ο Αντώνης ότι θα έχουμε τον άπεδο. Να το σκεφτούμε λιγάκι καλύτερα. Πάλι σχεδιάζουν να περάσουν τον βασικό ανταγωνιστικό αγωγό απέναντι στη Ρωσία. Από εδώ, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, για να περάσει μετά Αλβανία και να πάει όπου θέλει να πάει. Η Αμερικανική Γερουσία έχει περάσει νόμο που λέει ότι σε οποιαδήποτε ανατολική χώρα σχεδιάζεται ή υπάρχει ή περνάει αγωγός υλοποιημένου αερίου, ο αγωγός τίθεται υπό την εποπτεία ασφάλειας νατοϊκών δυνάμεων του ίδιου του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, η κυβέρνηση υπέγραψε με την κοινοπραξία του ΟΟΟΥ μια σύμβαση η οποία δεν προβλέπει παροχή φυσικού αερίου για την Ελλάδα και δεύτερον δεν προβλέπει καν τέλη διέλευσης του ΟΟΟΥ από εθνικό έδαφος. Με βάση το διεθνές δίκαιο, όποτε περνάει διεθνής αγωγός από μια εθνική επικράτεια, οφείλει η κοινοπραξία που το περνάει να πληρώνει τέλη διέλευσης. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν δέχτηκε ούτε ζήτησε τέλη διέλευσης. Η Τουρκία ζήτησε και πήρε τη σύμβασή της. Αντίστοιχα με την η Αλβανία, το ίδιο. Η Ελλάδα όχι. Όταν τέθηκε το ζήτημα στην ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση λέει απάντησε θα πάρουμε καλύτερες τιμές στο φυσικό αέριο που θα πάρουμε. Όταν βγήκε η πληροφορία για τη σύμβαση της κοινοπραξίας, ανακοινώθηκε στο Βερολίνο, γιατί μόνο εκεί, εκείνη η έδρα της κοινοπραξίας τελείω στοιχεία βεβαίως. Δεν υπάρχει προοπτική να πάρουμε φυσικό αέριο από αυτόν τον αγωγό, σαν Ελλάδα.
μεγαλύτερες τιμές. Αλλά και να παίρναμε και μεγαλύτερες τιμές δεν ισοβαθμίζει την απώλεια που έχουμε από τα τέλη διέλευσης, διότι τέλη διέλευσης σημαίνει αναγνώριση εθνικού εδάφους. Δεν διόλου τέλη διέλευσης σημαίνει δεν αναγνωρίζω ότι περνάω από εθνική επικράτεια. Και αν το συνδέσουμε αυτό με τον νόμο που πέρασε τώρα που αφορά τις ειδικές οικονομικές ζώνες, βάλτε τα όλα κάτω. Απλή πράξη αριθμητικής. Να δούμε πόσο εύκολα γκριζάρει όλη η περιοχή που θα περάσει ή που φαίνεται ή που υπολογίζεται ή που φαίνεται σχεδιάζεται να περάσει ο Τάμπου στην Θράκη και στην υπόλοιπη Μακεδονία. Και τελείως τυχαία το Υπουργείο Εθνικής, δεν υπάρχει, συγγνώμη, δεν υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, λάθος, το Υπουργείο Άμυνας αποψηλώνει όλες τις μονάδες που παραδοσιακά βρίσκονται στην παραμεθόρια περιοχή, ακριβώς σε αυτή την περιοχή. Από τη Μακεδονία, τη Ανατολική, μέχρι τη Θράκη. Συστηματικά, βήμα το βήμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανενός είδους αποδεκτική ισχύ ή πιθανότητα, ξέρω εγώ, μπορεί να εικάσει ο παιδιός. Αυτό θα το βιώσουμε, εάν το επιτρέψουμε να γίνει. Σε όλους αυτούς που λέγανε όλα αυτά τα χρόνια και τρομοκρατούσαν τον κόσμο ότι μην τυχόν και φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ, θα, ξέρετε, θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, θα στερέψει το γάλα, τις κατσίκες και τις αγελάδες, θα αυτοχειριαστούν τα πρόβατα, όλα μαζί. Θα πάμε μια χώρα και θα πέσουν στον κρεμό, όλα μαζί. Λοιπόν, θα πεθάνουν τα φύκη και τα ψάρια του Αιγαίου, όλα μαζί ταυτόχρονα. Και βεβαίως εξωγήινοι θα προσγειωθούν στις πλατείες των ελληνικών πόλεων, όπου θα κλείσουν τα ATM, θα κάψουν όλα τα χαρτονομίσματα, θα αρπάξουν τους Έλληνες και θα τους φυγαδέσουν στο Σύριο. Και όσους δεν χωράνε στο Σύριο, στο ΚΑΠΑ 17 του Κεντάρου. Λοιπόν, εγώ έλεγα το εξής. Να τους ακούτε σοβαρά αυτά που λένε. Γιατί ένα προς ένα θα τα ζήσουμε με το ευρώ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι τώρα, αυτό δεν ξέρω, μπορώ να απαντήσω το πώς μπορεί να γίνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Το δέχεται κάποιος, αυτό είναι δικό του πρόβλημα, έχει να κάνει την προσωπική φοβία που διαθέτει ο καθένας. Αλλά λογική απάντηση και στήριγμα και επιχείρημα δεν υπάρχουν. Τα συζητιώνται βεβαίως, αλλά υπάρχουν. Αλλά εγώ θα το ρωτήσω, δεν τα βιώσαμε, δεν τα βιώνουμε. Επειδή μας, αν θέλετε, τους τελευταίους δύο χειμώνες, ο Θεός της Ελλάδας φρόντισε να είναι εξαιρετικά ήπιοι. Γιατί αν δεν ήταν τόσο ήπιοι, βέβαια ακόμη εδώ μιλάμε για Βόρεια Ελλάδα που έτσι ένιωσε αυτό το τρομακτικό, υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι η Νότια Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμως ήταν εξαιρετικά ήπιοι χειμώνες. Εάν ο επόμενος χειμώνας είναι αυτό που αναμένεται να είναι, δεν θα προλαβαίνουμε να φάμε νεκρούς. Για από την έλλειψη καυσίμων. Από την έλλειψη φαρμάκων θα δούμε ήδη, δεν έχουμε ανάγκη. Απλά κλιμακωτά και με γεωμετρική πρόοδο. Και φυσικά τα νοσοκομεία που δεν. Και βεβαίως είναι και η ανθοδοσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γιατί εμένα αυτό που μου διηγήθηκαν συναγωνιστές μου από το νοσοκομείο Καλαμάτας όταν βρέθηκα κάτω στις γιορτές, αυτό που συνέβη κάτω και που δεν συνέβη μία φορά, εμένα με έκανε να τρομάξω όσο τίποτα άλλο. Γιατί, για ποιο λόγο, για θέμα αξιοπρέπειας. Απέλυσαν από το κύριος, αυτός ο σχιζοφρενής με τον δολοφόνο με τον Πριόνι που λέγεται Υπουργός της Υγείας και που ακόμη και το δρομοκαίδιο είναι πολύ καλό, πολύ καλή λύση, ήπια λύση για αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, απέλυσαν τους οδηγούς ασθενοφόρων. Με αποτέλεσμα, εάν κάποιος έχει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατάγελος και πρέπει να μεταφερθεί στο σπίτι του από το νοσοκομείο ή για οποιαδήποτε άλλη λύση ή να μεταφερθεί σε ένα άλλο νοσοκομείο, θα πρέπει να πληρώσει ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το αποτέλεσμα ήταν στην Καλαμάτα, υπήρξε το εξής περιστατικό, το οποίο μου διηγήθηκαν δύο γιατροί και μέλη του ΕΠΑΜ, δεν έχει σημασία, ήταν
κοινή θέα, τελικά και η τοπική τηλεόραση το τράβηξε σε αυτή την ιστορία με δηλώσεις του γιου, να το πούμε έτσι, που υπέστη το περιστατικό. Επειδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πληρώσει τα 60 ευρώ στο ιδιωτικό ασθενοφόρο να πάρει τη μάνα του κατάκητη από το νοσοκομείο και να την πάει στο σπίτι του, την έβαλε πάνω σε κουβέρτες του νοσοκομείου, την έσυρε έξω από το νοσοκομείο, άνοιξε το πορπαγκάζ του αυτοκινήτου, ρίχνοντας τα καθίσματα κάτω και την έβαλε εκεί για να μπορέσει να την πάρει. Αυτό μου λέγανε νοσηλευτές και γιατροί στο νοσοκομείο Καλαμάτας, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Γιατί ο κόσμος δεν έχει. Τα χειρότερα ήταν τα περιστατικά που έπρεπε να φύγει από Καλαμάτα, πάει Αθήνα. Γιατί δεν μπορεί να τα πληρωθεί το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εκεί το νοσοκομείο, το ασθενοφόρο θέλει 450 ευρώ για να πάει. Με αποτέλεσμα βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι ήταν να πεθαίνει εκεί, 450 ευρώ, ή πολύ απλά να ξεπουλιέται κυριολεκτικά προκειμένου να κάνει αυτή τη μετακομιδή. Σε αυτή την κατάσταση μας έχουν οδηγήσει. Και βεβαίως εμείς κάλλιστα μπορούμε να ακολουθήσουμε την τακτική του στο τοπικό ομίλου. Πού υπάρχει άμμος, σκάψει μια τρύπα και να το εκφαλισμόσαστε. Άρα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Δόξα τω Θεώ, μας διευκολύνει και το σύστημα ενημέρωσης της χώρας. Ζούμε μια ομαδική παράκουση. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ομαλές συνθήκες και βρισκόμαστε σε ένα κράτος, τέλος πάντων, όπως τουλάχιστον το είχαμε συνηθίσει στη μεταπολίτευση, να το λέμε κράτος. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι η συγκροτημένη Ελλάδα δεν υφίσταται πλέον. Έχει ολοκληρωτικά διαλυθεί. Για να μην σας πω αυτά που μας λένε οι προμάτες, για παράδειγμα, ότι πολλές προξενικές αρχές και προσφυγικές αρχές της χώρας έχουν καταργηθεί ή καταργούνται, διότι ούτε τα ενίκια δεν έχουν να πληρώσουν. Και αναλαμβάνουν, ξέρετε, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, έρχονται να μας σώσουν. Όπως και στην παλιά αναστική αρχή. Αναλαμβάνουν οι προξενικές αρχές της γερμανικής δημοκρατίας, ομόσπονδης δημοκρατίας, να διευκολύνουν αυτά που κανονικά θα έπρεπε να κάνουν. Ξενικές αρχές στο εξωτερικό των Ελλήνων. Βίζες, ναυτικά φυλάδια, τέτοιες πράξεις. Ένας ναυτικός μου έλεγε κατέβηκε στην Αμπέρσα να θεωρήσει το ναυτικό του φυλάδιο και το έκανε στη γερμανική πρεσβεία. Γιατί η ελληνική πρεσβεία δεν είχε τα μέσα και τον έστειλε στη γερμανική πρεσβεία. Έτσι, η οποία είχε αναλάβει από την καλή της καρδιά να διευκολύνει τους Έλληνες πολίτες και θα μας αγαπάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, και σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, εμείς μπορούμε κάλλιστα να χαρακτηριζόμαστε ότι θα εκλέξουμε δημάρχους και περιφερειάρχες οι οποίοι θα κάνουν πράγματα. Χωρίς βεβαίως μέσα, χωρίς καν να έχουν δικαιοδοσίες, χωρίς να έχουν με χρηματοδοτικά μέσα, με εξαίρεση βεβαίως να αφορολογήσουν τον κόσμο ή να πουλήσουν την περιοχή τους στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, στον οποιοδήποτε ιδιωτικό συμφέρον υπάρχει που κυκλοφορεί. Και βεβαίως να προφασιζόμαστε ότι πάμε τώρα σε εκλογές ενός κράτους που θα εξαρτηθεί που από το αποτέλεσμα των εκλογών θα εξαρτηθούν οι πολιτικές εξελίξεις. Σας έχω ένα μυστικό. Είναι σίγουρο ότι θα συντριβεί η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτό το βλέπω πάντα. Και το βλέπετε και εσείς, δεν είναι κάτι που έτσι. Εάν πιστεύετε ότι την επόμενη μέρα θα καταρρεύσει η κυβέρνηση, ακούτε πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να είναι πολύ συγκεκριμένα νόμο. Δεν θα καταρρεύσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα πει το εξής απλό πράγμα. Αυτό ήταν μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Το παίρνουμε υπόψη μας και συνεχίζουμε. Γιατί η εντολή δίνεται από άλλο. Θα βγουν και οι δανειστές και ξέρετε, θα αρχίσουν το εξής το γνωστό. Αυτή είναι μια κρίσιμη φάση. Τώρα αρχίζει να διαφαίνεται το φως στο τούνελ. Και δεν μπορεί να γίνονται τώρα πολιτικές αλλαγές και άμα γίνουν εθνικές εκλογές θα μπερδευτούν τα πράγματα και τι να κάνουμε και όλα αυτά για να διατηρηθεί αυτή η κυβέρνηση μέχρι όσο μπορούν και οι τελευταίες υπογραφές που χρειάζεται έτσι ώστε να αλλάξει χέρια η χώρα. Τι εννοώ με αυτό? Να υπογραφεί αυτό που διαπραγματεύονται ήδη. Διαπραγματεύονται, λέω τώρα εμείς. Διαπραγματεύονται οι δανειστές μεταξύ τους. Διότι η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει στο πρωτάλαβο. Παίζει πασχέτσα και την καλούν μέσα να τη κουμπίσει τι αποφάσει τη. Αποφάσει του αριστερού. Τι ακριβώς συζητάμε τώρα.
συζητάνε το νέο χρηματοδοτικό πακέτο για την Ελλάδα. Λένε 20 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν διάφορες αποδοχές. Θα το μάθουμε μέσα στο καλοκαίρι. Το ποσό. Το ποσό όμως δεν είναι και το θέμα. Το τι συνοδεύει αυτό το ποσό. Και αν πιστεύω ότι απλά θα είναι μια καινούργιο μνημόνιο που τέλος πάντων τα περάσαμε ήδη, ο μεσοπρόθεσμος τι είναι. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι θα δανειστούμε απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι υπερκράτος. Δεν είναι ένας απλός οργανισμός, ούτε μια απλή εταιρεία. Όπως ήταν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στήριξης, συγγνώμη, που ήταν πήγε πριν. Αυτό που δεν λέει κανείς και δεν συζητάει παρά την επιμονή τη δική μας, είναι ότι στις 17 από την 1η 2013 όλο το χρέος της χώρας του μηχανισμού στήριξης πέρασε στα χέρια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι ένα υπερκράτος. Γιατί το λέμε υπερκράτος, διότι έχει όλη τη δικαιοπρακτική ικανότητα κράτους. Ταυτόχρονα, όλος ο μηχανισμός, εγκαταστάσεις, έγγραφα, αρχεία και προσωπικό, έχει πλήρη ισόβια ασυλία. Δεν μπορείς να κινηθείς εναντίον του ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ούτε καν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορεί να στραφεί εναντίον του ή τέλος πάντων να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να προστατεύσει τον εαυτό σου ή οτιδήποτε. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αυτός ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να αποκτά περιουσία και να τη διαχειρίζεται κατά το δοκούν. Και από τη στιγμή που αποκτήσει περιουσία, η περιουσία που αποκτά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εξαιρείται της δικαιοδοσίας του κράτους μέλους. Και το τελευταίο, 32 παράγραφος, 32, συγγνώμη, άρθρο 32, παράγραφος 8, ο μηχανισμός αυτός, στο βαθμό, και μάλιστα έτσι είναι χαριτωμένα, μας το λέει, η συνθήκη ίδρυσης μηχανισμού, για να διευκολύνει το ρόλο του και να τον επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν επιτρέπει κανένας είδους τροποποίηση, επιπίκυνση ή μορατόριου σε οτιδήποτε τον αφορά. Είτε αφορά περιουσιακά στοιχεία του, είτε στοιχεία του ενεργητικού του ή χρηματοδοτικά μέσα, δηλαδή δάνεια που έχει δώσει. Εμείς κατά τα άλλα λέμε ότι θα πάμε και να βάζουμε. Αυτός ο μηχανισμός, μέσα από τον μηχανισμό λοιπόν, συζητάνε τώρα πώς θα περάσει ο ΤΑΙΠΕΔ. Εξού και το ότι λαμόγια δεύτερης κατηγορίας που διορίστηκαν στον ΤΑΙΠΕΔ, τους θεωρώ λαμόγια δεύτερης κατηγορίας με την ίδια πια, ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, αλλά λέτε τι που να γίνει για μας εδώ, με εμάς. Παραιτήθηκαν, ένας από τους προέδρους του πέθανε τελείως τυχαία, παρεμπιπτόντως έτσι αστερίσκος. Υπάρχει μια κρίση σοβαρή σε επίπεδο διεθνή. Όποιος παρακολουθεί την ιδιοσιογραφία, θα του έχει κάνει εντύπωση ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν αυτοκτονήσει πάνω από 18 κορυφαίοι τραπεζίτες όλο τον κόσμο. Και με τον ίδιο τρόπο, πηδάνε από το παγκόσμιο. Ανάμεσα σε αυτούς, φαίνεται και για δεύτερο λόγο, είναι ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Και δύο παρεμπιθέντες, δεν έχουν πεθάνει αυτοί, και ελπίζω να πεθάνουν άνθρωποι, δεν έχουμε να τους πιάσει επιδημία. Γιατί φαίνεται από ό,τι να είναι, μάλλον επιδημία είναι. Σπάνε, λέει, τα τσαμαρία των θηρίων εκεί και πηδάνουν στο κενό. Τώρα, όποιος έχει πάει σε οργανωξίστη, που στεγάζονται αυτές τις τράπεζες, και έχει προσπαθήσει να σπάσει το τζάμι, θα το ήθελα πάρα πολύ να μάθω κι εγώ πώς πάει αυτό το τζάμι. Δεν σπάει με τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά όμως αυτοί έχουν σπάσει το τζάμι και έχουν επιδείξει το κενό. Τον 38ο κλπ. Λοιπόν, ανάλογα στις εξελίξεις έχουμε και εδώ. Ο ΤΑΙΠΕΔ θα παραδοθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ό,τι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ θα περάσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ανάμεσα αυτά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που είναι ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ. Και το κάνει. Και οτιδήποτε άλλο έχει γίνει, ό,τι γίνεται. Για το νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, που σημαίνει τι. Ότι με το που θα περάσει εκεί,
υπάρχει κανενός είδους δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους ελληνικών αρχών. Δεν μπορεί να το πλησιάσει. Ελληνικές αρχές θα εξαιρεθεί τη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους. Από εκεί και πέρα μπορεί να φανταστεί ο κρατής τι μπορεί να συμβεί. Το δεύτερο είναι ότι επειδή όλα αυτά δεν αρκούν για να καλύψουν σε πράγματι εγγύησεις το χρηματοδοτικό κενό που καλύπτει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την Ελλάδα, θα πρέπει να μπουν στο κιστάνι και η ιδιωτική περιουσία των Ελληνοπολιτών. Η ιδιωτική περιουσία βεβαίως θα μου πει πώς θα το κάνουμε. Τεχνικά υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το βασικό ποιο είναι να σε πείσουν ότι δεν την κατέχει. Πώ επίθει ότι δεν την κατέχει. Με δύο τρόπου. Το πρώτο είναι, μάλλον με τρεις. Το πρώτο είναι ότι χρωστά τη τράπεζα. Στο πολύ νομοσχέδιο πέρασε, αναιρέθηκε μάλλον η προστασία πρώτη κατοικία που υπάρχει για όλου του Έλληνε πολίτε μέσω του νόμου που υπήρχε τη κυρία Λούκα Κατσέλη. Καταργήθηκε. Και με βάση απόφαση του Υπουργού θα σαλαμοποιηθεί και ο τρόπο που θα επιτεθούν οι τράπεζε ακόμη και στην πρώτη κατοικία. Το περιμένουμε από τον Ιούλιο να ισχύσει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο. Ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί νομίζω ότι έχουν δώσει τη δυνατότητα στα ασφαλιστικά ταμεία να προχωρούν σε κατασχέσεις. Ειδικά σε κατασχέσεις στα ταμεία αυτασφάλισης. Είναι απόλυτα παράλογο και απόλυτα παράνομο. Όταν αυτασφαλίζεσαι και δεν μπορείς να πληρώσεις, απλά σου στερούν μέρος της σύνταξης που δεν αντιστοιχεί στις εισφορές που δεν καταβάλεις και μέρος ετροφαρμακής περίθαλψης. Έτσι αλλιώς για το φαρμακευτική περίπτωση δεν υπάρχει ο εγώ έχει καταβληθεί. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Οπότε, από πού και ως πού, σου ζητάει σ' όλοι και καλά να πληρώσεις και επειδή ακριβώς δεν έχεις να πληρώσεις, πρέπει να σου κατάσουν και να σου πληστηριάσουν περιουσία. Αυτό το πράγμα είναι παράλογο. Τελείως. Όμως το θεσμοθέτησαν για να σου αρπάξουν ό,τι μπορούν και διαμέσου των ασφαλιστικών ταμείων. Και το τρίτο και κυριότερο, η εφορία. Κάθε μέρα που περνάει, τουλάχιστον από τις εκλογές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, δόθηκε εντολή να μην συμβαίνει αυτό. Λύθηκαν τα μπλόκα και όλα αυτά τα πράγματα. Συλλαμβάνουν και περνάνε τη διαδικασία αυτοφόρου 2.000 άτομα στην Αθήνα, στην εισαγγελία του δικών. 2.000 άτομα για χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή οφειλές προς την εφορία. Άνθρωποι απλοί, οι οποίοι συλλαμβάνονται για τροχιά παράβαση ή από μπλόκο της αστυνομίας, σου παίρνουν τα στοιχεία, λένε και σε αρπάζουν και μάλιστα τους φέρνουν με χειροπέδες. Τον έναν πίσω από τον άλλον δεμένο ανάμεσα στις χειροπέδες με διαδικασία τέτοια, ώστε να τους πάρει το ηθικό, το προσωπικό κτλ. Απλός κόσμος είναι αυτός. Οι φυλακές φύσκαν αυτή τη στιγμή από τέτοιο κόσμο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Αυτή τη στιγμή το 70% των Ελληνών φορολογουμένων φροστάει 63%, 63,5% για την ακρίβεια προς την εφορία. Άρα όλοι μας όσοι χρωστάμε. Στην πραγματικότητα τους χρωστάμε ό,τι περιουσιακό στοιχείο διαθέτουμε. Και ποιος πάει να διακανονίσει ή οτιδήποτε να κάνει, ή προσπαθεί να προλάβει την κατάσχεση ισχυρά τρίτων, παράδειγμα, ενοικίων, μισθού ή σύνταξης. Σου λένε από την εφορία, ξέρετε, πουλήστε. Μα ρε φίλε, δεν μπορώ να πουλήσω. Ακόμη και να θέλω να πουλήσω. Πού να πουλήσω τι προσπαθήκα που έχει κάνει την ιστορία. Οπότε, για να σε διπολύνει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική κυβέρνηση, προσφάτως πέρασε από την Ελληνική Βουλή, διάταξη η οποία επιτρέπει του να γράφεις κανονικά στο δημόσιο το όποιο ακίνητο διαθέτεις προκειμένου να ισοφαρίσεις ή να πληρώσεις μέρος της οφειλής που έχεις προς το δημόσιο. Απλά το γράφεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχει τη δυνατότητα το ελληνικό κράτος. Η ελληνική κυβέρνηση αυτό τώρα. Δεν υπάρχει δίπλα στο ελληνικό κράτος. Για να ξέρετε στο γενικό λογιστήριο του κράτους, κατοικροϊδρεύουν 200, να ακούσουμε τον αριθμό, 200 ειδικοί επίτροποι που ελέγχουν όλες τις διαδικασίες και τις πράξεις του ελληνικού δημοσίου. Από Γερμανοί μέχρι Κινέζοι. Της Παναγίας στα μάτια του Κινέζοι. Και υπάρχει μια μικρή χούφτα Ελλήνων υπαλλήλων που δίνει μια μάχη απέλπιδα. Ρε παιδιά, άμα το εφαρμόσουμε αυτό θα πεθάνει ο κόσμος. Δεν πειράζει, εφαρμόσε. Λοιπόν, μάλιστα, αν πάρει κανείς στην οικία διεύθυνση ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του κράτους, σου απαντάνε με μια γερμανική προφορά στα αγγλικά. Για να καταλάβουμε δηλαδή αν είμαστε υποκατοχή ή όχι, έτσι. Λοιπόν,
Σε αυτές λοιπόν τις ειδήσεις θα κάνει το ελληνικό δημόσιο, θα υπογράψει μια καινούργια δανειακή σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σταθερότητας, όπου εκτός όλων των άλλων καλών και καλών προβλέψεων που έχουν και οι προηγούμενες δανειακές συμβάσεις, θα περιέχει και ειδική ρήτρα που θα προβλέπει την καταδοδοκούν παραχώρηση ιδιωτικής περιουσίας προς τους δανειστές. Και όποιος νομίζει ότι αυτό δεν συμβαίνει, να σας αναφέρω παράδειγμα από Γερμανίδα υπηκό, το οποίο μου δόθηκε μέσα στα πλαίσια αυτής της περιοδίας που γινόταν, με πέτυχε στην Πάτρα η κυρία αυτή, και μου είπε το εξής: εγώ είμαι συνταξιούχος. Έκανα τα χαρτιά μου, μου βγήκε σύνταξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη Γερμανία, αυτά. Στη συγκεκριμένη σύνταξη περιλαμβάνεται και επικουρικό ταμείο από την Γερμανία. Και μου είπαν το εξής καταπληκτικό. Μου έδωσε το χαρτί, μου έδειξε το χαρτί που έγραφε την προσφορά του επικουρικού ταμείου. Ήταν προσφορά. Λοιπόν, έλεγε, ή παίρνεις ολόκληρη όπως δικαιούσε την επικουρική σύνταξη, ή σου δίνουμε τη μισή επικουρική σύνταξη. Και την άλλη μισή σε ισότιμη αξία ακινήτου στην Ελλάδα. Δηλαδή, σου δίνω τη μισή σύνταξη και, το άλλο μισό το ισοφαρίζω με ένα κίνητο στην Ελλάδα. Αυτό το κρατικό ταμείο επικουρικής σύνταξης στη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση. Το πού θα το διευκρινίζανε εάν δεχόταν τη συγκεκριμένη πρόταση η συγκεκριμένη κυρία. Αν διαβάζει κανείς το γερμανικό τύπο, θα εκπλαγεί με τις υποθέσεις τέτοιες. Όπως για παράδειγμα η εξαίρεση Γερμανών πολιτών ελληνικής καταγωγής από το επίδομα απορίας, πτωχοκομείου δηλαδή, που έχει εφαρμόσει η γερμανική κυβέρνηση από την εποχή των σοσιαλδημοκρατών, του Σφέρερ δηλαδή, όταν κατήργησε όλο το καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης των ανέργων που υπήρχε στη Γερμανία μέχρι το Σφέρερ. Τον εξαιρούν των ελληνικής καταγωγής Γερμανό πολίτη από αυτό το επίδομα απορίας, εάν βρουν ότι έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Έτσι, στη Frankfurter Germanische Zeitung ή στη Welt ή σε άλλες γερμανικές εφημερίδες μπορεί εύκολα να βρει κανείς αποφάσεις δικαστηρίων στη Γερμανία, όπου λένε το εξής. Γιατί τι γίνεται, πάει ο Γερμανός πολίτης, έστω και αν είναι ελληνικής καταγωγής, να πάρει το επίδομα, γιατί είναι μακροχρονιά, όπως κληρεί τα υπόλοιπα κριτήρια, του λέει η υπηρεσία, δεν το παίρνεις για τις Έλληνες, και προσφέρει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο λοιπόν του λέει, όπως συνέβη σε μια περίπτωση πρόσφατα, πριν ένα μήνα το διάβαζα, ήταν από το σέλιδο στην Βέλτ, όχι για να το καταγγείλει, αλλά για να λέει, κοιτάξτε τι καλό σύστημα δικαιοσύνης έχω. Δεν αφήνουμε αυτούς τους νότιους να μας εκμεταλλεύονται και να παίρνουν τα επιδόματά μας. Μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Και έγραφε λοιπόν την περίπτωση όπου το δικαστήριο λέει αρνήθηκε να δώσει το επίδομα, ζητώντας, ανακαλύπτοντας ότι ο συγκεκριμένος είχε μετανάστες σε δεύτερη γενιά, είχε το εξής, είχε ένα χωράφι με ελιές στη Μεσσηνία και ένα πατρικό εκεί. Ο ενάργων, αυτός δηλαδή που προσέβηκε στο δικαστήριο, ο Έλληνας δεύτερης γενιάς, Γερμανός πολίτης, λέει, ρε παιδιά, ένα γκρεμίδι είναι. Το πατρικό, ξέρετε, όπως και πολλοί από εμάς που είναι όπως το χωριό, τους λένε. Τι να το κάνει. Η απάντηση του γερμανικού δικαστηρίου είναι πουλατό και έλα να πάρεις το επίδομα. Βεβαίως άρχισε να φωνάζει αυτός και λέει πώς θα το πουλήσω. Και μάλιστα η Διβέλ κάνει το εξής σχόλιο ο δημοσιογράφος. Εξαιρετικά αντικειμενικός δημοσιογράφος, γιατί δεν έχουμε εμείς μόνο αυτό το πρωτεία της αντικειμενικής δημοσιογραφίας, έχουν και οι Γερμανοί. Λέει, και ο κύριος αυτός είχε το θράσος απευθυνόμενο στο δικαστηρίο να αναφέρει, επιλέξει τα εξής καταπληκτικά. Έτσι όπως καταντήσατε τη χώρα μου, πώς να πουλήσω για να πάρω το επίδομα. Ακόμη και αν θέλω να πουλήσω, πώς να το πουλήσω. Και ήταν έξαλλος ο Γερμανός δημοσιογράφος, γιατί είπε έτσι όπως καταντήσατε τη χώρα μου. Αυτό ήταν μεγάλη προσβολή προς τη Γερμανία που τον φιλοξενεί, τον τρέφει. Λοιπόν, για να έχει ξένο κράτος όπως η Γερμανία, τέτοια στοιχεία, πού τα βρήκε και πόσο μέσα στο σύστημα καταγραφής
του ελληνικού δημοσίου μπορεί να έχει διεισδύσει αυτός ο μηχανισμός ώστε να μπορεί να τα βρίσκει με τέτοια ευκολία. Στα χρονολογικά δεδομένα, στο γενικό λογιστή του κράτους που είναι ο νευραλικότερος τομέας του ελληνικού δημοσίου. Με όλα αυτά καταλήγουμε το εξής, ότι έτσι ή αλλιώς, όχι έτσι ή αλλιώς, να το πάρετε σίγουρα ότι έτσι και αφήσουμε τα πράγματα όπως πάνε, θα βιώσουμε τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία που έχει βιώσει ποτέ αυτός ο τόπος. Όχι δεν εννοώ μόνο τη Θράκη, εννοώ όλη την Ελλάδα. Τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία που θα περιλαμβάνει και ακροτηρίας, πως κοσμοποιήσεις, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα το βασικό καθήκον μας είναι πάνω και πέρα από τα οποιαδήποτε αντίληψη για τις εξελίξεις που μπορεί να έχουμε ή για το ποιο κοινωνικό σύστημα χρειάζεται αυτή η χώρα. Είναι πιο μοντέρνο. Είναι το πατριωτικό. Δηλαδή, υπερασπίζομαι την πατρίδα μου. Αν δεν υπερασπιστώ, το μόνο που μπορώ να έχω ως φιλοδοξία είναι να μεταβληθώ σε κτήνος, σε ζώο ξεριζωμένο, ώστε να με τέτοιες συνθήκες αποκτήνωσης να είμαι εύκολα εκμεταλλεύσιμος, όπως άλλωστε όλοι οι μετανάστες, σε οποιαδήποτε γωνιά αυτής της γης. Με οδηγήσει η φορά των εξελίξεων ή η τυχαιότητα ή η συγκυρία. Αυτό είναι το προτεραιότητα μας. Και αυτό ξεκινάει ως εξής. Πρώτον, διαγράφω το χρέος. Αν δεν το διαγράψεις, και αυτό γίνεται μονομερός, όλα τα άλλα είναι ανοησίες για αυτούς που τα πιστεύουν. Λοιπόν, μονομερός και με βάση τους κανόνες διεθνούς δικαίου και με βάση το τι έχουμε υποστεί, παρεμπιπτόντως, θα σας πω κάτι. Και αυτό βέβαια μας έχουν εκρύψει. Και δεν το έχουν εκρύψει μόνο οι συμπολίτες, αλλά το μας το έχει κρύψει και η αντιπολίτευση. Το έχει κρύψει. Δεν το έχουν σηκώσει δηλαδή να το έχουν κάνει σημαία. Στις 14 του Μάρτη 2014, απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το σύνολο των μνημονιακών πολιτικών, το σύνολο, το ολόκληρος ο μηχανισμός ευρωπαϊκής στήριξης, αλλά και η συγκρότηση της Τρόικας και η δράση της Τρόικας αποτελούν παραβιάσεις του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το πρωτογενές δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Οι συνθήκες ίδρυσης. Αποτελούν, είναι παράνομα και σε σχέση με το βασικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τότε εμείς πρέπει να πληρώσουμε τα 240 δισεκατομμύρια που μας έχουν φορτώσει σε χρέος? Για ποιο λόγο? Μας δίνουν ένα εξαιρετικό επιχείρημα. Να και για παράδειγμα, τι θα κάνουν οι ευρωβουλευτές του ΕΠΑΜ στην πρώτη φάση που θα προσθέσουν το Κοινοβούλιο? Θα καλέσουν και θα κινητοποιήσουν τους πάντες, πέρα από τη βέβαια τη ζωή που πρέπει να είναι πάση τη χώρα αυτή, στο να υποστηρίξει το Ευρωκοινοβούλιο τη λογική συνέπεια τη απόφασή του. Δηλαδή, να απαιτήσει από την ελληνική κυβέρνηση να μην πληρώσει το χρέος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στα 240 δις. Υπολείπονται άλλα 90, τα οποία τα έχει. Τα μισά τα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες και κερδοσκοπούν με τη διαφορά τιμών δευτερογενούς πρωτογενούς αγοράς και τα υπόλοιπα hedge fund, δηλαδή ειδικά επενδυτικά ταμεία, τα οποία καταληστεύουν αυτή τη στιγμή τη χώρα γιατί τα έχουν αγοράσει μπιλ παρά και χάρη στον κύριο Στουρνάρα και τις κυβερνήσεις τα παίρνουν full value, δηλαδή σε ονομαστική αξία. Τα οποία είναι εύκολα να διαγράψεις, ανούμενο να τα πληρώσεις. Δεν μπορεί να σου κάνω απαντή στο ποτέ. Ίσα-ίσα. Έχεις πάρα πολλά επιχειρήματα να επικαλεστείς ώστε να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να φύγεις πάση θυσία το ταχύτερο δυνατό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Γιατί αν δεν φύγεις από εκεί, δεν έχεις άλλο μέσο να χρηματοδοτήσεις την οικονομία σου, έτσι ώστε να γλιτώσεις από το χρέος, να γλιτώσεις από τις υποθήκες και να μπορεί με μοχλό το λαϊκό εισόδημα να αρχίσει να ανατάσσεται και να ανακάμπει την οικονομία. Διαφορετικά, όποιος σας λέει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει την οικονομία μέσα στο ευρώ, είτε σας κοροϊδεύει κατάφατσα, είτε απλά δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρει τι γίνεται. Γι' αυτό κιόλας, κανένας δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο πώς. Πώς. Και επειδή εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, πώς σημαίνει νούμερα, χρονοδιαγράμματα. Από πού, πόσα, πώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα γίνει. Για να ξέρω, αντέχω, θα τα βγάλω πέρα, μέχρι πότε,
ζήτημα είναι φυσικά δημοκρατία. Και δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο εάν δεν ξεκινήσει από μια πρώτη βασική πράξη. Να κηρύξει το σύνολο των ρυθμίσεων και πράξεων που έχουν συμβεί από τις 6 Μαΐου 2010 μέχρι σήμερα ως αντισυνταγματικές και άρα ακύρες. Έτσι ώστε να σταματήσεις και να φρενάρεις και τις συνέπειες όλων αυτών των πράξεων. Ταυτόχρονα δίνεις τη δυνατότητα να διωχθούν πειθαρχικά και ποινικά όσοι πρωταγωνίστησαν και συνέβησαν στην εφαρμογή, επιβολή και εφαρμογή αυτών των πράξεων. Και τρίτον, να δώσεις τη δυνατότητα σε όποιον υπέστη βλάβη, ηθική και υλική βλάβη, από αυτές τις πολιτικές να ζητήσει αποζημίωση, να απαιτήσει αποζημίωση. Διότι προσέξτε να δείτε, εδώ έχουμε χάσει κόσμο. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Μια οικονομική πολιτική που πήγε στραβά. Εδώ έχει χαθεί κόσμος, έχουν χαθεί δικαιώματα, έχουν χαθεί ιδιώς περιουσίες. Πρέπει να αποκατασταθούν οι ζημίες ηθικές και υλικές. Με αυτή την πράξη και σε μια προοπτική νέου συντάγματος που θα κατοχυρώνει δικαιώματα, θα έχει κλείδες ασφαλείας για τον ίδιο τον λαό, θα προωθεί τον ίδιο τον λαό στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί πραγματικά να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της πορείας της χώρας στη βάση των συμφερόντων πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό είναι που προσφέρει το ΕΠΑ. Αυτά τα ελάχιστα. Για να μπορέσουμε ελεύθερα και δημοκρατικά μετά σαν λαός να αποφασίσουμε ποιο κοινωνικο-οικονομικό δρόμο ανάπτυξη θα επιλέξουμε, πώς τον θέλουμε, πώς μπορεί να εξελιχθεί η χώρα μας και πώς με βάση τα συγκεκριμένα συμφέροντα τη πλειοψηφία του ελληνικού λαού μπορεί να ευημερήσει αυτός ο τόπος και κυρίως να ευημερήσουν οι καινούργιες γενιές, οι οποίες αφενός είτε διώκονται, εξαναγκάζονται σε μετανάστευση ή πολύ απλά δεν πρόκειται να γεννηθούν ποτέ σε αυτό το τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Έχουμε ένα μικρόφωνο. Βασίλη, το μικρόφωνο. Όποιος θέλει μπορεί να σηκώνει το χέρι, να κάνει ερώτηση και να κάνει απάντηση. Και να προσθέσω ότι φεύγοντας, όποιος θέλει, μπορεί να μας αφήσει κάποιο mail, κάποιο τηλέφωνο για να μπορούμε να τον ειδοποιούμε ή να δηλώσει φίλος ή μέλος. Εμείς θα θέλαμε να γίνει mail. Γιατί όσο πιο πολύ είμαστε, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να διαδώσουμε την αλήθεια που μαθαίνουμε μέσα από το ΕΠΑΜ, μέσα από αυτή την πληροφόρηση, για να θυμιστεί ο κόσμος και να συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία της ανατροπής που θέλουμε να πετύχουμε. Να περάσουμε στις ερωτήσεις. Καμία ερώτηση. Τι ακριβώς να σας πω. Η συνθήκη της αιμόνας είναι υποαναθεώρηση ήδη. Έχει αναθεωρηθεί, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί ένας κατοσμένος να κινηθεί. Παράδειγμα, η επιβολή του Ευρωπαϊκού, η ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καταργεί τη βασική αρχή της αλληλεγγύης που υπήρχε. Θα μου πείτε πότε εφαρμόστηκε. Πότε, αλλά τέλος πάντων υπήρχε η αρχή της αλληλεγγύης. Τι σημαίνει αρχή της αλληλεγγύης, ότι όταν εγώ πάθω κάτι σαν κράτος μέλος, σαν εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να συνδράμουν όλοι οι υπόλοιποι, ώστε και εγώ να μην καταρρεύσω. Αυτό ήταν το περίφημο άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Αγώνας. Αυτό θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις, προκειμένου να γλιτώσει από τις κυβερνήσεις του κ. Καραμάλη και του Παπανδρέου την εποχή εκείνη, ώστε να γλιτώσουμε πιθανή μας ένταξη στα μνημόνια και στο φυσικά ούτε οι Ευρωπαίοι το θέλανε αυτό, ούτε οι δικοί μας. Και έτσι στήσανε την ιστορία να μας χώσουν στα μνημόνια από τον Καστανδρότη. Ξέρω αν θυμάστε την ιστορία αυτή. Τώρα υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί, είναι συνθήκη η οποία είναι ισότιμη με τη συνθήκη της Λοζάνης και έχει ανατρέψει τη συνθήκη της αλληλεγγύης. Βεβαίως έχει ανατρέψει και όλα τα βασικά δικαιώματα που αναγνωρίζει στους λαούς
μπορεί να έχει οπτική εργασία στην ισοτιμία τη αμοιβή. Μια σειρά πραγματάρχε, οι οποίε νομίζω ότι λειτουργούνται σήμερα, έχουν πλήρω ανατραπεί. Και πρωτίστω από το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο μάλιστα προβλέπει την πλήρη κατάργηση των εποπτικών άρα και βασικών δημοσιονομικών αρχών κατά κράτο. Όχι μόνο σε επίπεδο άσκηση δημοσιονομική πολιτική, όπω ήταν με τη συνθήκη του Μάστρε, δηλαδή ότι πρέπει να τηρεί συγκεκριμένα κριτήρια, τα κριτήρια του Μάστρε, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην ένταξή σου στην ΟΝΕ, στην κορμική και νομοσπονδιακή ενοποίηση. Έχουν βάλει και άλλα στοιχεία μέσα. Όπω, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, που αυτή τη στιγμή συνθέτουν την κυβέρνηση ή την ιονή κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να αποφασίσει να επέμβει σε ένα κράτο, ακόμη και αν δείξει και αν υπάρξει η πιθανότητα οικονομική ανισορροπία, όχι δημοσιονομική, δηλαδή αν έχει έλλειμμα ή χρέο, αλλά οικονομική ανισορροπία. Γι' αυτό και αν προσέχετε στο Eurostat, εκδίδονται πλέον, δίνονται στοιχεία οικονομική ανισορροπία για όλα τα κράτη μέλη τη Ευρωζώνη. Τι εννοούμε οικονομική ανισορροπία? Αυτό για παράδειγμα που είπε ο προβάλλοντας. Έχουμε πάρα πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει και αυτό αποτελεί πρόβλημα για την οικονομία. Επεμβαίνει λοιπόν ο εποπτικό μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τσακίζει και σου επιβάλλει πολιτικέ τέτοιε που θα σου μειώσει το πρόβλημα αυτό που ενδεχομένω είναι η κατάργηση η συντριβή των μικρομεσαίων και των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Όλα αυτά υποδηλώνουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μεταξελίσσεται επισήμως σε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ήδη από το Σεπτέμβριο του 2012 το έχει ανακηρύξει, έχει επίσημα το έχει θέσει αυτό ως διαδικασία ο κ. Μπαρόζο και μάλιστα πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, να σας πω κιόλας ότι αυτές οι ευρωεκλογές θα είναι οι τελευταίες ευρωεκλογές που συμμετέχουμε σαν κράτη-μέλη. Οι επόμενες ευρωεκλογές θα είναι οι κύριες εκλογές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκά κόμματα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Κόμματα τα οποία λειτουργούν σε όλα τα κράτη-μέλη και θα κατεβάζουν υποψηφίους και θα αποδοκούν, όπως για παράδειγμα γίνεται σε εθνικό επίπεδο, που τώρα κατεβάζεις υποψηφίους για το δημαρχιακό ή περιφερειακό φόκο στην Εθνική Σοκριτάρια. Το ίδιο θα συμβεί αυτό το πράγμα. Έχει ανακοινωθεί ήδη, είναι ο λεγόμενος ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος και οι χρηματοδοτήσεις θα κατευθύνονται μόνο σε εκείνα τα πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν υιοθετήσει την ιδεολογία του ευρωπαϊκισμού, δηλαδή την αρχαιοκρατική ιδεολογία ότι οι Ευρωπαίοι είναι πάνω απ' όλα και έτσι δεν μπορούν να υφίστανται εθνικά κράτη ή κράτη ή έθνη ή λαοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά θα τα βιώσουμε άμεσα. Άμεσα. Αυτή είναι η εξέλιξη σήμερα. Γι' αυτό και στο ΕΠΑΜ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστάτησαν στην ένταξη στην ΕΟΚ παλιά ή στις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω δηλαδή, δεν ήταν όμως και εμένα που παλεύω εναντίον στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση για το 70. Πεισμένος ότι αυτό το πράγμα είναι ένας θεσμός καθαρά αρχαιοκρατικού χαρακτήρα σε βάρος των κατόπιλων. Στο ΕΠΑΜ υπάρχουν άνθρωποι που πίστεψανε και έχουμε διπλωμάτες οι οποίοι συμμετείχαν στις ομάδες διαχείρισης και διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα είναι κάθετη. Πρέπει πάση θυσία να γλιτώσουμε αυτό το τέρας. Πριν μας κατασπαράξει ολοκληρωτικά. Όχι μόνο εμάς. Όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέποντας ότι οι υποσχέσεις που συνδέονταν με την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν φρούδες, ότι δεν έχουν εφαρμοστεί, όχι μόνο δεν έχουν εφαρμοστεί, έχουν γυρίσει τα πάνω κάτω, ακόμη και σε επίπεδο διακηρύξεων. Ναι. Επόμενη ερώτηση. Συναγωνιστή Δημήτρη Καζάκη, θέλω δύο πράγματα να αναφερθούμε για τα αντίστοιχα κινήματα που έχουμε στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι θα κάνουμε με αυτά απέναντι στο Κοινοβούλιο και επίσης πολύ συχνά έχουν ερωτήματα οι πολίτες σε σχέση με τη μεταβολή μας στο εθνικό νόμισμα, τι αντίκρισμα και δηλαδή υπάρχει μια αφισβήτηση όσον αφορά το αντίκρισμα. Και επειδή οι περισσότεροι Έλληνες
κάνουν τους πολύ ξερούς. Όλα τα ξέρουν οι Έλληνες. Είναι μισοί γιατροί, άλλοι μισοί οικονομολόγοι, δεν ξέρω τι. Θέλω να αναφερθείς πάνω σε αυτό, σαν οικονομολόγο, σαν ειδικός που είσαι. Γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εδώ θα έχουν το ίδιο ερώτημα. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ συμμετέχει σε ένα δίκτυο κινημάτων και οργανώσεων που αφορά όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ευρύτερα την Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή 37 κινήματα, εκ των οποίων τα 3-4 κατεβαίνουν σε προεκλογές μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βγάλουν ευρωβουλευτές και στην πρόσφατη λογοδοτήσεων, αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, να δεθούν με άλλα υπάρχοντα πολιτικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα η Συμμαχία των Ανεξάρτητων, το κομμάτι της ανεξαρτησίας των σκανδιναβικών χωρών που σήμερα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά θα αποχωρήσει διαμορφώνοντας μια νέα πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, που σαν προτάγματά της θα έχει εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική χειραπέτηση, κοινωνική απελευθέρωση. Σε αυτά τα πλαίσια έχει ιδρυθεί αυτή η διεθνής οργάνωση. Μετά τη συνάντηση της Αθήνας 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, που ήταν επιμελήθηκε και η πρωτοβουλία, ήταν του ίδιου ΕΠΑΜ. Ελπίζουμε εμείς θα κινηθούμε στα πλαίσια αυτά, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να αναπτυχθούν αντίστοιχα κινήματα και εκεί που δεν υπάρχουν και να συνδεθούμε και με κινήματα που και εκτός Ευρώπης. Εμείς δεν είμαστε ευρωπαϊστές, είμαστε πόντος διεθνιστές, καθώς είμαστε πατριώτες. Δηλαδή, ο πιο καλός διεθνιστής είναι πάντα ο πατριώτης αυτός που μάχεται για την πατρίδα του, σέβεται και τις πατρίδες όλων των υπολείπων. Αυτός ο ορισμός έδινε δυνατότητα από την εποχή της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για το εθνικό νόμισμα. Δυστυχώς, η έλλειψη παιδείας και ενημέρωσης στην χώρα μας έχει κάνει, το λένε τα παιδιά μου έτσι πολύ χαριτωμένα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη και συγγνώμη αν προσβάλλω το οποιοδήποτε αναφέρεται σε μένα δεν είναι. Μαλακοπίτουλες. Θέλω να πω δηλαδή, το έχω διαβάσει αυτό το πράγμα σε ένα κείμενο ενός Γερμανού καθηγητή στη ΦΑΣ, στο Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπου έλεγε το εξής χαρακτηριστικό. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψει η Ελλάδα. Γιατί έχει έναν Έλληνα, περιέγραφε τον κοινωνικό τύπο του Έλληνα, ο οποίος τον βρίσκει εύκολα στις καφετέρειες πίνοντας φραπέ, να συζητάει για business, για λεφτά. Τα οποία βεβαίως δεν μπορεί να τα αποκτήσει ποτέ με έντιμη δουλειά, αλλά με τα κονέ. Και που βεβαίως όταν το συζητήσει μαζί του, τα ξέρει όλα, έστω και δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Και βεβαίως είναι ικανός να έχει 4 πτυχία και να μην ξέρει απολύτως τίποτα, να είναι τελώς αγράμματος, έτσι έλεγα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κανέναν αυτό. Εμένα μου θυμίζει πολλούς. Βέβαια, δεν είναι κατάκτηση προσωπική, είναι κατάκτηση ενός ολόκληρου πολιτισμού της μεταπολίτευσης. Έτσι λοιπόν, επειδή ακούσαμε τον κύριο Πεντεντέρη ή τον κάθε πορνοσάρτε ή τον κάθε ηλίθιο, πολιτικάντη, κομματάρχη ή μη, σε δεξιά και αριστερά, να λέει ό,τι βλακία κατέβει στο κεφάλι. Και επειδή το λέει στο γυαλί, α, έτσι είναι. Το παίρνουμε κιόλας, έλα. Δεν λειτουργεί τούτο. Να πούμε ένα στοιχείο. Ένα απλό στοιχείο. Στο συνάφι μου, στο επάγγελμά μου, ένα από τα μεγαλύτερες, πώς να το πούμε, τίτλους τιμής που αποδίδεται σε έναν οικονομολόγο είναι το Νόμπελ Οικονομίας. Το δεύτερο πιο σημαντικό βραβείο παίρνει 450.000 λίρες σταλίνες μαζί με το Νόμπελ Οικονομίας. Το δεύτερο πιο σημαντικό βραβείο μετά το Νόμπελ Οικονομίας είναι το Wolfson Prize. Στο Λονδίνο δεν είναι γι' αυτό και παίρνει 250.000 λίρες σταλίνες γι' αυτό. Το τελευταίο Wolfson Prize, ποιος το πήρε? Μια ομάδα οικονομολόγων που απέδειξε με τη μελέτη της το πόσο ομαλό είναι και πόσο εύκολο οικονομικοτεχνικά να μεταβεί μια χώρα σαν την Ελλάδα από το ευρώ στο δικό της εθνικό νόμισμα. Και κερδίσα και τα λεφτά. Ανάθεμα τους, δεν το ξέρα. Να πάω να πάρω εγώ. Λοιπόν, γιατί αν εντάξει, μπορείς σε διάφορα πράγματα να διαφωνήσεις, αν πρέπει να γίνει αυτό ή οτιδήποτε, αλλά ήταν ένα αντικείμενο συζήτησης.
η επιστημονική κοινότητα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Το πει αυτό το πει. Λοιπόν, όπως επίσης δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία είναι τρομακτικά σαν χώρα που επιλέγει να μεταβεί σε εθνικό νόμισμα. Όπως ένα από τα μεγαλύτερες αστειότητες που ακούω συνήθως είναι το περίφημο θέμα της ισοτιμίας. Σε τι ισοτιμία και οι υποτιμήσεις που θα συμβούν. Μα βρε βλάκα, υποτιμήσεις ένα νόμισμα συμβαίνουν για δύο λόγους. Ή γιατί υπάρχει υποτιμητική κερδοσκοπία από το εξωτερικό, δηλαδή στις αγορές συναλλάγματος. Να, όπως συμβαίνει στην Αργεντινή, όπως συμβαίνει στην Ρωσία τώρα. Τι γίνεται. Είτε από κρατική πολιτική, είτε από διάθεση κερδοσκοπίας, συσσωρεύονται αυτοί που κατέχουν, μαζεύονται όλοι μαζί, αυτοί που κατέχουν μεγάλο όγκο του νομίσματος ενός κράτους, το ρίχνουν απότομα στην αγορά συναλλάγματος. Αυτό αρχίζει να χάνει σε αξία, να καταραίει. Και τότε πρέπει να παρέμβει η κεντρική τράπεζα του κράτους που έχει το εθνικό νόμισμα, σπατανώντας συναλλάγμα, ώστε να σταματήσει αυτή την καθοδική τάση και να σταθεροποιήσει την τιμή του νομίσματος. Αυτός είναι ένας κλασικός τρόπος που υπάρχει υπό την ίδια κερδοσκοπία. Μπορεί να το επιλέξει και η ίδια κυβέρνηση, καλή ώρα όπως γινόταν με την παλιά δραχμή, με τις ελληνικές κυβερνήσεις που ακολουθούσαν την πολιτική, προκειμένου να φτηνίνει το εσωτερικό δυναμικό της χώρας, προκειμένου να φέρει ξένες επενδύσεις. Τρία πουλάκια κάτω, τότε ξένες επενδύσεις που είπαν, παίρνανε τα χαίρια μας. Ο άλλος τρόπος είναι να είσαι ρεμπέτα σκέρι, δηλαδή ανοιχτή αγορά, και να προσπαθεί και η όποια πολιτική ή αλυσίδα με εγχώρια κατάσταση ή με πολιτική που πουλάει συγκεκριμένη χώρα, να πουλάει ελεύθερα στις τιμές που επιλέγει ανάλογα με το πώς έχει καρτελοποιήσει την αγορά, δηλαδή πώς ελέγχει την αγορά. Και γι' αυτό άλλωστε έχουμε το εξής φαινόμενο. Ενώ βρισκόμαστε σε διαδικασία αποπληθωρισμού, δηλαδή συνδυάζονται τιμές προς τα κάτω λόγω συρρήκνωσης της οικονομίας, δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, δεν υπάρχει εισόδημα. Οπότε αναγκάζεται και περιορίζεται η τιμή, να κατεβάζει τιμή. Σαν να είσαι επαγγελματίας και να πετύχεις μια δουλειά, δεν κατεβάζεις τιμές. Αναγκαστικά δεν το κάνεις γιατί σ' αρέσει ή γιατί έχεις μεγαλύτερη απόδοση. Αναγκάζεσαι λόγω του ότι υπάρχει αγοραστική δύναμη. Για να πετύχεις μια δουλειά. Αυτή είναι η διαδικασία που πληθωρισμού, όπως λέει. Ενώ βρισκόμαστε με τη διαδικασία, το μέσο επίπεδο τιμών στη Λέμικη, στην Ελλάδα, είναι 40% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πάρτε να δείτε τις μεγάλες αλυσίδες, πάρτε το Lidl. Τη γερμανική αλυσίδα σκουπιδαριού που έχουμε εδώ και μας πουλάνε μέχρι τη γερμανικό λάδι ελιάς. Από ποιες ελιές, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω να φυτρώνουν ελιές στο μαύρο δάσος νότια της ή πουθενά άλλο. Αλλά τα ζώνουν. Λέω λάδι, λέει, και μάζεσαι στο 1,5 ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι βαλβολή, μεταχειρισμένη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εάν δείτε το Lidl αυτό το σκουπιδαριό, το πουλάει στην Ελλάδα, το τιμοκατάλογο στην Ελλάδα είναι από 35-55% πιο ακριβώς από το αντίστοιχο Lidl στη Γερμανία. Πώς γίνεται ρε παιδιά, όταν ο μισθός, το εργατικό κόστος, ειδικά τώρα που έχει κατέβει, είναι στο 35% του εργατικού κόστος του γερμανικού. Αφήστε που στην πράξη είναι ακόμη χαμηλότερα γιατί δεν μιλάμε για προσωπική εργασία που είναι. Ανακυκλώνονται όλα αυτά, πολύ χειρότερα τα πράγματα εδώ. Τότε γιατί, πώς γίνεται. Έτσι λοιπόν, θα τα πάρουμε κάτω ένα-ένα. Πρώτον, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς μπορεί να γίνει υποτιμητική κερδοσκοπία σε ένα νόμισμα που δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς θα κερδοσκοπήσουν στις αγορές συναλλάγματος με ένα εθνικό νόμισμα που δεν υπάρχει. Αλλά θα δημιουργηθεί εκ του μηδενός σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή που θα επιλέξει το κράτος ανάλογα περίπτωση με τη διαδικασία εισόδου στον ελληνικό νόμισμα. Πού θα το βρουν οι κερδοσκοποί. Πού. Αναγκαστικά θα πρέπει να έρθουν στο δικό σου, στη δική σου κεντρική τράπεζα, μάλλον στο κεντρικό εκδοτήριο που θα το έχει το κράτος, το κρατικό ίδρυμα, έτσι, να αγοράσουν αυτό το νέο νόμισμα. Σωστά. Αλλιώς πού θα το βρουν. Πουθενά. Να το αγοράσω. Και εσύ ίδιος θα το πουλήσεις. Για τα δύο χρόνια που θα χρειαστεί ενδεχομένως να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες της οικονομίας και να μπει σε διαδικασία ανόδου, γρήγορης ανόδου, η οικονομία δεν θα πουλάς στο εξωτερικό το νόμισμα σου.
Άρα τελειώσαμε με την γεροσκοπία από το εξωτερικό. Στο υπόλοιπο κομμάτι, είσαι ηλίθιος να κρατήσεις αυτή την κατάσταση. Όχι βέβαια, θα σπάς τα καρτέλ, θα βάλεις προστατευτισμό στις οικονομικές σου σχέσεις, έτσι ώστε να ενισχύσεις τον εγχώριο παραγωγό. Να ενισχύσεις τον εγχώριο παραγωγό. Και να πεις για παράδειγμα ότι στην εγχώρια παραγωγή σου έχει άμεση προτεραιότητα. Όποιος παράγει εδώ στην Ελλάδα έχει άμεση προτεραιότητα. Στο βαθμό που παράγει έστω και ένα παπούτσι που λέμε, δεν θα εισάγεται κανένα άλλο παπούτσι. Τόσο απλά. Το κάνουν οι Αμερικανοί αυτό. Δηλαδή δεν είναι κανένα τρελό. Το κάνουν οι Αμερικανοί. Για πήγαινε, πούλα στις Ηνωμένες Πολιτείες προϊόν το οποίο δεν έχει τις προδιαγραφές των προϊόντων των ΗΠΑ. Γιατί το κάνουν αυτοί οι Αμερικανοί? Γιατί είναι μια τακτική ώστε να αυξήσουν το κόστος, να φέρουν σε ισότιμη βάση την προστιθέμενη αξία του προϊόντος που εισάγεται με το προϊόντος που παράγουν αυτοί, ώστε να είναι συγκρίσιμο και ανταγωνιστικό το προϊόν. Όχι να μου φέρεις την πακατέλα και να μου τη συγκρίνεις με τη Ferrari που εγώ παράγω και να μου λες, εντάξει, πακατέλα είναι πιο φθηνή, πάρε πακατέλα. Φέρε το μου, αλλά να είναι ίδιας προστιθέμενης αξίας παραγωγικότητας με το δικό μου προϊόν και ποιότητας φυσικά. Και τότε συζητάμε για την τιμή. Και τότε θα δείτε πόσο πιο ακριβό είναι το εισαγόμενο. Άρα τι σου λένε τώρα, άνοιξε τα σύνορά σου, φέρε το σκουπιδαριό απ' έξω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ είμαι από λίγο παραγωγική περιοχή. Μιλάγαμε για το λάδι. Καλαματιάνος, Μεσημεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις από παραγωγό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πρώτης παραγωγής και μάλιστα με οργανική ή βιολογική καλλιέργεια όπως τα πείτε κάτω από 3,5 ευρώ το λίτρο. Πηγαίνετε, δείτε τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ, πώς το πουλάτε. Δεν είναι δυνατό. Αυτό δεν είναι λάδι. Είναι απλά. Δεν είναι λάδι. Δεν είναι λάδι, σαν αυτό που συνηθίζουμε εμείς να λέμε λάδι, σαν Έλληνες, έτσι. Λοιπόν, θα πεις, θες να φέρεις λάδι. Ναι, ένα πρόβλημα. Δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχει εξαντληθεί η δική μου παραγωγή. Και δεύτερον, να φέρεις ισότιμης αξίας και ποιότητας προϊόν στη χώρα μου. Και τότε θα δούμε τι τιμή θα πιάσει. Εάν το κάνεις αυτό, συν τις μεγάλες ανελαστικές αγορές που χρειάζεται η οικονομία σου, όπως είναι καύσιμα, όπως είναι παραγωγικός εξοπλισμός και φάρμακα, να τις κλείσεις με προγραμματικές συμφωνίες διακρατικού χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι κανένα τρελό. Γίνεται σε ημερήσια βάση σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το κάνεις αυτό, τότε το 83% των διεθνών σου συναλλαγών πάβει να χρειάζεται συναλλαγμα. Άρα, πάβει να δέχεται τις πιέσεις του συναλλαγματικής αγοράς. Και άρα, τάσεις υποτίμησης του νομισματός σου σε συνθήκες όπου θα είναι ευάλωτη η οικονομία, δηλαδή τα πρώτα 1-2 χρόνια. Τόσο απλά. Έτσι λοιπόν, τι κάνεις. Όταν εισάγεις το νέο νόμισμα σου, επιλέγεις την ισοτιμία που σε συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1:2, 1:3. Δηλαδή, ορισμένοι συνάδελφοι μιλάνε για 1:1. Το συζητάμε, δεν είναι κάτι το πλήρω. Το βασικό όμως ποιο είναι. Στην τιμή που θα το εισάγεις, να το σταθεροποιήσεις. Να μην έχεις ούτε ανατιμητικές τάσεις, ούτε υποτιμητικές τάσεις, που και τα δυο αποτελούν πρόβλημα για την οικονομία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχουμε, εάν ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, είναι το εξής. Είναι ότι θα αποτελέσει νόμισμα καταφύγιο για τις διεθνείς αγορές. Ειδικά όταν οι διεθνείς αγορές έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε σήμερα. Δηλαδή μεγάλη ρευστότητα, πολύ μεγάλη τάση ανατροπής ή εσωτερική τάση για κράχη. Θα υπάρξουν δηλαδή πολλά κεφάλαια τα οποία θα δουν στο νόμισμα το δικό μας καταφύγιο, γιατί θα είναι σταθερό, προστατευμένο και δεν θα επηρεάζεται εύκολα από τις εκκυμάσεις της κυρίας παγκόσμιας αγοράς. Άρα καταφύγιο για ορισμένα κεφάλαια. Σε αυτό μας χρειάζεται, μας ως ένα βαθμό μας ευκολύνει στη δυνατότητα να μπορούμε να κλείσουμε κάποιο συναλλάγμα πουλώντας σε συγκεκριμένη σταθερή ισοτιμία το δικό σου νόμισμα. Αλλά με πολύ υψηλά πλαφόν. Δηλαδή, να πεις ας πούμε στο κεντρικό σου ίδρυμα που κάποτε ήταν, το κεντρικό σου κρατικό ίδρυμα που κάποτε ήταν η Τράπεζα της Ελλάδας, να πεις ότι θα πουλήσεις μόνο σε αυτόν που θα έχει ζήτηση από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και πάνω, και με συγκεκριμένη διαδικασία που θα προβλέψει.
βλέπετε, έτσι ώστε να μην σου ξεφύγει από τα χέρια η διαδικασία ισοτιμίων. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, η Νορβηγία κρατά σταθερή την ισοτιμία με το ευρώ και το δολάριο περίπου στα 5-1, 6-1 δολάριο, μια νορβηγική κορώνα, ένα δολάριο είναι 1-6 και το ευρώ 1-5, περίπου παραγωγικά. Και μάλιστα για δεκαετίες αυτή την ιστορία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχει ασφαλίσει και κεφάλαιο κίνηση σε συνάδελμα και ταυτόχρονα μπορεί να το υποστηρίξει, να υποστηρίξει τον νόμισμα σου με περιορισμένη κυκλοφορία. Όταν λέμε ισοτιμία, δεν εννοούμε ότι αν έχουμε ξέρω, 1-1 είμαστε καλά, ενώ αν έχουμε 1-40 είμαστε άσχημα. Γιατί υπάρχει αυτή η βλακεία που διακινείται περισσότερο μέσα. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Το Αζερβαϊτζάν, δεν ξέρω πώς σας ξέρω το Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν είναι ένα κράτος υβρίδιο που διοικείται από τη μαφία Αλίεφ. Μια οικογένεια δηλαδή, παλιά. Παλιοί σοβιετικοί γραφειοκράτες, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία και την κρατάνε σε νεοφεδαρικούς όρους. Δεν υφίσταται αυτό το κράτος. Δεν είναι κράτος. Είναι μια οργανωμένη μαφία η οποία έχει κρατική μορφική υπόσταση και το θέλουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι για να έχουν πρόσβαση στον Παγκού. Λοιπόν, και στα πετρέλαια δηλαδή που συνδέονται εκεί. Η αζέρικη οικονομία έχει ένα νόμισμα. Το αζέρικο νόμισμα δεν θυμάμαι τώρα ότι είχα την υποφέρω, είναι δύσκολο. Λοιπόν, το αζέρικο νόμισμα έχει ισοτιμία με το ευρώ 1-1. Η Σουηδία έχει κατεβάσει την ισοτιμία με το ευρώ στο 1-10. Σουηδικές κορώνες 10 με το ευρώ. Ποια η οικονομία είναι αυτή. Δεύτερο παράδειγμα. Βουλγαρία. Εδώ, από πάνω. 1,7 λέβα, 1 ευρώ. Η Νορβηγία, σας είπα προηγουμένως, έχει σταθερή, κρατάει ισοδοστά, μια σταθερή, όχι κλειδωμένη. Την κρατάει όμως με τις πολιτικές που σας είπα, μια σταθερότητα με το ευρώ, 1-5. Ποια είναι η καλύτερη οικονομία, η Βουλγαρική ή η Νορβηγική. Δεν θέλει συζήτηση, είναι η καλύτερη οικονομία στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η Νορβηγία με την έννοια ότι δεν υπόκειται σε κρισιακά φαινόμενα, τουλάχιστον όπως το παρόν. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η ισοτιμία δεν είναι, είναι τελείως δευτερεύον. Έχουν να κάνει με έναν μηχανισμό νομισματικής πολιτικής που ακολουθείς και τι θες να πετύχεις. Το βασικό σου με το νόμισμα είναι να έχει αγοραστική δύναμη μέσα. Τι σημαίνει αγοραστική δύναμη, να μπορώ να καλύπτω τις καταναλωτικές μου ανάγκες και ταυτόχρονα να μου αφήνει το εισόδημα και ένα οριακό αποθεματικό. Γιατί λέμε οριακό αποθεματικό. Γιατί στην οικονομία που δεν βασίζεται στη συσσόρευση πλούτου ή που δεν επιδιώκει να ενισχυθεί στη συσσόρευση πλούτου, την υπέρμετρη ιδιαίτερα συσσόρευση πλούτου, δεν συμφέρει να κρατιούνται πολύ μεγάλες καταθέσεις ή μεγάλες αποταμιεύσεις. Σε ενδιαφέρει να έχει μια οριακή αποταμίευση των οικοκυριών, των μέσων οικοκυριών, που δημιουργεί τη δυνατότητα αγοράς διαρκών κανονικών αγαθών, όπως είναι εξοπλισμός, οικιακός εξοπλισμός, τέτοια πράγματα, ώστε να είναι κίνητρο για την ύπαρξη βιομηχανικών μονάδων μεταποίησης. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα το BTP, το Πίτσος, η Ζόλα, η εταιρεία, οι πολλές βιομηχανίες που είναι, πώς να ασχολούνται με έπιπλα και οικιακό εξοπλισμό, τέτοιου τύπου. Αν δεν υπάρχει αυτή η οριακή αποταμίευση, έτσι, ούτε καταθέσεις θα υπάρχουν φυσικά στις τράπεζες, ούτε τη δυνατότητα να μπορέσει να διευρυνθεί η καταναλωτική δύναμη του πληθυσμού πέρα από τα βασικά. Δηλαδή το πώς μπορώ να επιβιώσω εγώ με τις βασικές καταναλωτικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει αγοραστική δύναμη και αυτό είναι ο στόχος του νομισματικού. Από εκεί και πέρα, διατηρείς με τις πολιτικές που είπαμε σε σταθερή ισοτιμία και προχωράς μπροστά. Τι είναι το κλειδί εδώ, να έχεις συνεχώς αναπτυσσόμενη παραγωγή και παραγωγικότητα της εργασίας. Το κλειδί, το μέτρο, το βασικό κριτήριο δεν είναι η άνοδος του ΑΕΠ. Είναι το πόσο αυξάνει η παραγωγικότητα και η παραγωγή. Η παραγωγή αφενός και η παραγωγικότητα της εργασίας με φυσικούς όρους, όχι με αξιακούς, με φυσικούς όρους. Είναι να το πούμε έτσι πιο απλά. Πόσες τυρόπιτες παράγω στη μονάδα του χρόνου. Σαν εργαζόμενος. Τυρόπιτες, καταλαβαίνω. Οποιαδήποτε παραγωγή υπηρεσίας ή προϊόντος. Εάν εγώ
εξασφαλίζω υποδομές, τεχνολογία, δυνατότητες ώστε να αυξάνεται διαρκώς η παραγωγικότητα της εργασίας, τότε τι πετυχαίνω. Κατεβάζω τρομακτικά τα κόστη στην παραγωγή, έτσι, και ταυτόχρονα έχω τη δυνατότητα να αμείβω με υψηλές αποδοχές την εργασία, τη ζωντανή εργασία και να διατηρώ πολύ ψηλά την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Γι' αυτό λέμε βασικό κριτήριο μια τέτοια ανάπτυξη η παραγωγικότητα της εργασίας και όχι άντως το ΑΕΠ ή κάτι άλλο δείκτης που μαθαίνουμε σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είσαι ανταγωνιστικός και διεθνώς. Γιατί είναι ανταγωνιστική η Γερμανία, δηλαδή, γιατί έχει χαμηλούς μισθούς, κολοκύθηκε με τη Ρίγα. Γιατί έχει τρομακτική παραγωγικότητα της εργασίας. Τρομακτική, με βιομηχανικά υποδομή κτλ. Βεβαίως, επειδή τώρα υποφέρει από τις τράπεζες και αυτή, τι κάνει, αφαιρεί από την πραγματική οικονομία πόρους και τους δίνει στους τραπεζίτες στο χρηματοπιστωτικό τομέα προκειμένου να καλύψει τα κενά των τραπεζών. Και έτσι υποφέρει, έχει μπει και αυτή σε διαδικασία ύφεσης. Βέβαια, πολύ πιο ίδια από τη δική μας, λόγω μεγέθους χαρακτηριστικών κλπ. Αλλά να το θυμηθείτε, η Ευρωζώνη θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Δεν μπορεί να επιβιώσει από αυτή την ύφεση. Δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό και όλοι συζητάνε σήμερα να μην μπει σε διαδικασία από πληθωρισμού ολόκληρη η Ευρωζώνη. Από πληθωρισμό που έχει πει η Ελλάδα και η Κύπρος ήδη. Δεν θέλουν να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Θυμηθείτε, το ίδιο κάνανε με το να μην επεκταθεί το μίασμα του χρέους στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Θυμάστε. Το 10 τι λέγανε, να απομονώσουμε την Ελλάδα, να μην επεκταθεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης και στις υπόλοιπες χώρες. Βεβαίως, αποτύχανε, παταγωγός. Τώρα τι κάνουμε, λένε. Απομονώνουμε και συλλήγουμε τη χώρα, την Ελλάδα, που είναι σε διαδικασία αποκλεισμού, να μην επεκταθεί στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Γιατί το εξηγεί το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν βρίσκεσαι σε μια οικονομική και νομοθετική ένωση, το κυρίαρχο μέσο ρύθμισης της οικονομίας είναι η νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική εξαρτάται από το επιτόκιο που δίνει η Κεντρική Τράπεζα. Εάν πεις σε αρνητικό τιμά ρυθμό, τότε η τράπεζα η κεντρική πρέπει να παρέχει χρήμα προς τις ιδιωτικές τράπεζες με αρνητικό επιτόκιο. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό και λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι εντός της οικονομικής και νομοκρατικής ένωσης είναι χειρότερος ο αποπληθωρισμός από ότι ο πληθωρισμός, διότι ο αποπληθωρισμός δεν αντιμετωπίζεται με νομισματικά μέσα. Εμείς βρισκόμαστε στο 16ο μήνα αποπληθωρισμού και συνεχώς πηγαίνουμε προς τα κάτω. Και υπάρχουν άνθρωποι ή τέλος πάντων δυνάμεις που θεωρούν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αποπληθωρισμό που ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σου λέει εγώ νομισματικά συγκόμψα γιατί δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω μέσα στην οικονομία και νομισματική ενοποίηση. Σου λένε ότι θα αντιμετωπίσουν αυτό το τύπο την κρίση, κρίση αποπληθωρισμού, μέσα στο ευρώ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τρελένες. Αυτό δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι πρακτικό. Είναι ζήτημα δηλαδή πράξης. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος του γιατί πρέπει να φύγουμε το ταχύτερο δυνατό από εδώ. Ένα χαρακτηριστικό, δύο παραδείγματάκια. Τέτοια κρίση αποπληθωρισμού είχε η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην δεκαετία του 30. Η αδυναμία να το αντιμετωπίσουν οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επί 20 χρόνια η Ιαπωνική οικονομία ήταν κλασική περίπτωση αποπληθωρισμού. Συνεχής πτώση των αμυντικών πτώσεων των τιμών και συνεχής χρεοκοπίες μέσα εκεί. Πώς το αντιμετώπιζε και κρατούσε την οικονομία οι Ιαπωνικές κυβερνήσεις. Με έκδοση πληθωριστικού χρήματος. Φτάνει σε σημείο να έχει τον υψηλότερο δημόσιο χρέος στον πλανήτη, κοντά 320% του ΑΕΠ. Γιατί δεν χρεοκοπεί αυτή η χώρα και χρεοκοπεί σαν μέσα. Και με ελλείμματα έχει και ό,τι θέλει έχει. Και εμπορικά ελλείμματα παρά το γεγονός ότι η οικονομία είναι βιομηχανική δύναμη, δεν είναι ευρύ. Γιατί δεν χρεοκοπεί. Γιατί έχει το δικό της νόμισμα. Και το δημόσιο χρέος, το γεν δηλαδή, και το δημόσιο χρέος είναι κατά 92% στο δικό της νόμισμα.
αλήθειες που ξέρει οποιοδήποτε έχει τουλάχιστον να μελετήσει η οικονομία. Γι' αυτό και λέμε αυτά που λέμε. Δεν έχει να κάνει με το ζήτημα το αν γουστάρω ή όχι εγώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είμαι ο παδός της Δραχμής, είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Είναι καθαρά πρακτικό ζήτημα. Δεν τα ξέρανε αυτά. Γιατί επιτρέψαν τέτοια χάλια στην Ελλάδα. 300 είναι, δεν είναι ένα, δεν είναι δυο. Θα σας πω ένα περιστατικό που συνέβη, είναι αληθινό και αφορά βουλευτή της περιοχής σας. Όχι, λέω αυτό που συνέβη εμένα για τον συγκεκριμένο βουλευτή. Το λέω κιόλας ευθέως. Τον κύριο Ντόλιο. Ακούστε. Ήμουν σε ένα από τα τελευταία πάνελ, το τελευταίο πάνελ που με έχουν κάνει, ο κ. Παπαδάκη. Δίπλα μου ήταν ο κ. Ντόλιος, ήρθε μάλιστα καθυστερημένος, ο άνθρωπος είχε πια δουλειά, δεν ήρθε. Δεν το συζητάω σε αυτό. Απλά ήρθε κάθεσε εν μέσω διαλύματος. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου είπε και κάτσε δίπλα μου, μου λέει ρε μεγάλε, δεν μου λες, τι ετοιμάζομαι για την Ελλάδα. Το κοιτάω. Του λέω αυτά που είπαμε και εδώ, ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, ιστορία, πέρασμα αρχής δικαιότητας που λέμε και όλα αυτά τα κάνουν τραπεζίτες και η πολυμένη πολιτική του λέω. Μου λέει, τι θα κάνω εμείς στο κοινό πόλεμο. Να μην τα ψηφίσετε, του λέω. Ξέρω εγώ. Λέω, να εννοείται. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, εκεί αρχίζει η εκπομπή. Και μετά από λίγο με λέει ότι είμαι ύποπτος και περίεργος τύπος. Έτσι. Ναι, και ευχαριστώ κιόλας. Υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι εύκολο να το δει κανείς, δεν είναι τίποτα. Και του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι εύσημο για μένα. Γιατί αν με κατηγορείτε εσείς και η φάρα σας, ως ύποπτο και περίεργο τύπο, είναι εύσημο για μένα. Δεν έχω καμία σχέση. Τι θέλω να πω με αυτά, με αυτό. Δυστυχώς οι 300 ευρωβουλευτές, και εννοώ και οι 300. Γιατί. Γιατί βάζω και την αντιπολίτευση, ειδικά τη αριστερά μέσα. Διότι ενώ είναι η συμπολίτευση είναι εγκληματίες εκπροθέσεως, η άλλη απλά εξαμελίες, δεν ασχολήθηκε κανένας ποτέ. Και το λέω από πρώτο χέρι, όταν εγώ ο δυστυχής, βλάκας δηλαδή, με περικεφαλαία αντίδυστυχής, έχασα το χρόνο μου, έχανα το χρόνο μου πηγαίνοντας από επιτελείο σε επιτελείο της στην αριστερά, γιατί και εγώ σε αυτό το χώρο ήμουν και κυλιόμουν από 18 χρόνια, θεωρώντας ότι κάποιος εκεί μέσα θα καταλάβει τι λέμε και πού πάμε. Το αποτέλεσμα ήταν, όχι απλά δεν καταλαβαίνω, αλλά έπαιρνα απαντήσεις, οι οποίες ήταν τουλάχιστον υποδικούσαν τη λογική μου. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η μοναδική φορά που εγώ αγωγράφησα στην Αυγή ήταν 7 Μαρτίου 2010. Δεν παρουσιάστηκε στην Κυριακάτικη Αυγή ένα μυθισέλιδο άθρο, το οποίο έλεγε «Απειλείται η μικροκοπία Ελλάδα». Και τεκμηρίωνα με στοιχεία, είχε χρεοκοπήσει ήδη. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτή η χρεοκοπία δεν είναι όπως η προηγούμενη. Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πολύ δύσκολο να την περιοριστεί, γιατί δεν θα έχουμε ελληνικό νόμισμα, δεν έχουμε έλεγχο δημοσιονομικής πολιτικής και πάνω. Είναι εύκολο να το βρει κανείς στο διαδίκτυο αυτό. Μία εβδομάδα μετά, και ενώ είχε γίνει χαμός από μια ελληνογραφία που τη διαπίστωσα, που έλεγε ρε παιδιά, είναι σοβαρά αυτά να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε, απλώς ο κόσμος που έστειλε αλληλογραφία ή σημειώματα, ξέρετε. Βγαίνει ένα άθρο ενός καθηγητού οικονομίας που μου απαντάει ως εξής. Πρώτο, όλα αυτά που λέτε είναι ανοησίες. Διότι δεν θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα, τα κράτη δεν χρεοκοπούν. Δεύτερον, ότι πώς θα χρησιμοποιήσει αφού μόνο 5% πληρώνουμε σε τόνους. Αυτό το 5% πρέπει το συγκεκριμένο καθηγητή οικονομίας να τον έχει στιγματίσει να το δάξει. Αυτό ήταν ο παπαπάτης. Το 5% ναι, έχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, βεβαίως, όπως ξέρει ο κάθε νοικοκύρης, αυτό που μετά στην εξυπηρέτηση δεν είναι μόνο το 5% των τόκων, αλλά και τα χρεολύσια. Δηλαδή, το μέρος του κεφάλου που πληρώνει, όπως στην περίπτωση του χρέους, ήταν τα λήξη πρόθεσμα που αμόλογα. Τα οποία, αν τα παίρνει το 5% ήταν οι τόκοι, υπήρχε ένα άλλο 35% που ήταν τα χρεολύσια. Σύνολο 40%. Και εγώ έλεγα αυτό, με βάση τα στοιχεία τα επίσημα του ελληνικού κράτους, δεν ήταν τίποτα δικά μου, ας πούμε. Λοιπόν, το δεύτερο μάλιστα που μου είπε, ότι κοίταξα, εμείς βρισκόμαστε μέσα στην Ευρωζώνη, το ευρώ είναι πάλι
ισχυρό και δεν θα επιτρέψει κανένας Ευρωπαίος να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Αυτός τώρα προορίστηκε υπουργός οικονομικών. Αντίστοιχη αντιμετώπιση υπήρχε και από την μεριά του περισσοκόπου που προέρχομαι και εγώ τα πολιτικά, να το πούμε έτσι, οι οποίοι μάλιστα λέγανε και εξής το χαρακτηριστικό ότι εκείνη την εποχή το ζήτημα της χρεοκοπίας, το γράφανε από τον γράφο του Πράστης, το βάζει με εισαγωγικά. Δηλαδή ότι είναι τρίπου, δέχτασμα του κεφαλαίου, συνωμοσία, σκοτεινή συνωμοσία για να δείξει την εργασία. Μόνο το Σεπτέμβριο του 2010, με μια ομιλία της κ. Παπαρίγα, βγήκαν τα από τη χρεοκοπία, τα εισαγωγικά από τη χρεοκοπία. Και αυτό γιατί το άκουσε τόσες φορές η χρεοκοπία από την κυβέρνηση, που πίστηκε η κ. Παπαρίγα. Όταν έλεγα εγώ όμως ότι πρέπει να αποχωρήσω στη διαγραφή του χρέους, αλλά πρέπει να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τα νομικά πολιτικά επιχειρήματα συγκεκριμένα να το κάνουμε, δεν είναι απλό σύνθημα. Πάμε να διαγράψω το χρέος. Γιατί δεν είναι απλό σύνθημα και γιατί χρειάζονται νομικοπολιτικά μέσα. Γιατί πολύ απλά πρέπει να διαγράψεις το χρέος τώρα και για το μέλλον. Όχι να το διαγράψεις τώρα και να σου βγει φιστίκι μετά από μια γενιά. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί αν πας, μπορεί ένας λαός με τη μαγιά του, με το ανάστημά του, με την αγριοσύνη του, να την γράψει να φέρει. Έτσι. Αλλά να του ξεφυτρώσει μετά από μια γενιά. Ξέροντας το σύντομο κράτος, ξέρω για παράδειγμα ότι η Επιτροπή ξένων ομολογιούχων που εδρεύει στη Γενέβη διεκδικεί τα ομόλογα της φούσκας του Μισισιπί του 1767. Τα διεκδικεί ακόμη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία. Ποιες Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχαν κανένα Ηνωμένες Πολιτείες τότε. Και ποια Γαλλία, την Μπουρμπονική, αφού μιλάμε για άλλη Γαλλία πλέον. Παρόλα αυτά, τα διεκδικούν ακόμη. Άρα, ναι, για να μην την πατήσει και σε τους Σοβιετικούς, οι οποίοι διαγράψανε βέβαια το χρέος το 18 η Σοβιετική Ρωσία, αλλά τους βρέθηκε ένας Γκορμπατσόφ και το αναγνώρισε ξανά το 1985 και το πληρώσαν οι άνθρωποι με αίμα μέχρι και τον Πούτιν. Να μην σου ξαναγίνει αυτό το πράγμα, χρειάζεσαι νομικοπολιτικό πλαίσιο ισχυρό, το οποίο να μην επιτρέπει σε κανέναν δανειστή στο μέλλον, στη γενιά δηλαδή που θα έρθει, να σου ξαναφυτρώσει το αίτημα. Έτσι. Και ναι, βεβαίως, όσο σε κυρίαρχο κράτος και έχεις αναλάβει να το υπερασπίζεται, μπορεί να αμυνθείς, αλλά μην επιτρέψεις να ξαναγίνουν τουλάχιστον αυτή είναι η σόφρονα πολιτική που δεν. Πώς θα το πω διαφορετικά. Κανένας δεν άκουγε τίποτα. Πετούσαν συνθηματολογία μέχρι να ακόμη και σήμερα. Δείτε με τι ευκολία γίνεται συνθηματολογία ένα αίτημα το οποίο έχει βάθος και ιστορικό και πολιτικό και νομικό και τι θέλετε. Και είναι και σοβαρό ζήτημα, πολύ σοβαρό για να μιλάω. Πώς γίνεται σύνθημα. Δείτε την λεγόμενη αντικαπιταλιστική αριστερά. Για γέλια. Να διαγράψουμε ένα. Ναι, ρε παιδιά. Πάμε να πούμε ένα ποτό. Το ίδιο είναι. Πες πώς. Στα πλαίσια. Ποια διαδικασία. Με ποιον τρόπο. Πώς κινητοποιείς τον λαό. Όχι. Με τη δική μου εξουσία σου. Δηλαδή, εάν δεν έχω εγώ στην κυβέρνηση, απαγορεύω στον οποιοδήποτε να διαγράψει το χρέος στην Ελλάδα. Εμείς λέμε ανάποδα. Λέμε ότι με πρωτοβουλία του ίδιου του λαού δεν μας ενδιαφέρει ποιος. Πολιτικά ποιος θα ηγείται ή ποιος θα έχει αυτή την ιστορία. Μπορεί να είμαστε εμείς, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Αλλά και στα πλαίσια της δημοκρατίας, δηλαδή της δυνατότητας ενός λαού να επιβάλλει τη θέληση του, τότε ναι μπορεί να διαγραφεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία το χρέος. Αυτό λέμε εμείς. Και έτσι το ζήτημα δεν είναι σύνθημα, είναι διαδικασία του πώς πετυχαίνεις ένα στόχο. Δυστυχώς. Αυτά δεν συζητούνται. Ή συζητούνται, να ξέρετε, για να είμαστε τίμοι. Να το πούμε έτσι, στο παρασκήνιο, στο διάλειμμα, ναι. Που έρχονται, ξέρω εγώ, σαν τρελοί και λένε, για πες μου ρε παιδί μου, στην επόμενη φάση τι θα συμβεί. Και μετά όταν βρισκόμαστε στο πάνελ, υπάρχει η γνωστή εξεφισμή που ενδεχομένως έχετε δει όλοι. Και μετά σε πιάνουν στο ξεβαφτήριο. Ξέρετε πώς γίνεται σαν αυτό και σου λένε, ξέρεις, δεν πιστεύω τώρα να παρεξηγήθηκες. Εντάξει, είπα ότι γίνονται πέντε παλακές παραπάνω δηλαδή, αλλά ξέρεις, έτσι εξάγει το πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα, εσύ ξέρεις. Φιλαράκια, δεν είναι θέμα.
Έτσι γίνεται. Και βεβαίως, αν αυτό το ταυτίσουμε με, το, με την ιδιοτέλεια που υπάρχει, άντε να μπούμε σε έναν χώρο να τα οικονομήσουμε ή να πλασαριστούμε ή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και γιατί δεν γίνεται σοβαρός πολιτικός διάλογος σήμερα. Δεν λέω ότι ισόν και καλά έχουμε την απόλυτη αλήθεια ή τα ξέρουμε όλα ή τα επιχειρήματά μας είναι έτσι. Αλλά λέμε τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δεν μπορούν να κατατεθούν επιχειρήματα. Έτσι ώστε να δούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει ένας πιο σύντομος δρόμος, ένας πιο μετριοπαθής ενδεχομένως δρόμος. Δεν ξέρω, κάποιος δρόμος που να έχει τα ίδια αποτελέσματα, αλλά να είναι καλύτερος από την άποψη της διαδικασίας. Να το πούμε έτσι. Είμαστε τέλειοι, να πούμε όχι. Αλλά τέτοια επιχειρηματολογία στο πώς μπορεί να γίνει κάτι, δεν ακούμε. Να αναφερθώ στο τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, το οποίο προσωπικά με εκνευρίζει απίστευτα, γιατί όποτε το ακούω, θεωρώ ότι προσβάλλεται η νοημοσύνη μου. Την περίφημη Ευρωπαϊκή Συνδίαση του 1953. Τρελαίνω αυτό. Γιατί τυχαίνει να ξέρω τι είναι αυτό. Και επειδή φοβάμαι δυστυχώς, πού βασιλίζεται αυτός που το πετάει, στο ότι το ακροατήριό του δεν θα το ψάξει ποτέ. Δεν θα το ψάξει ποτέ. Δεν θα ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσει. Δεν θα ψάξει να δει τι ήταν αυτή η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που χάρισε 90 χρέη στη Γερμανία. Γιατί αν το έψαχνε, θα διαπίστωνε ότι δεν υπάρχει τέτοια Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του 1953 στο Λονδίνο που χάρισε χρέη στη Γερμανία. Αντίθετα, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που προκάλεψαν οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι στο Λονδίνο για τη Γερμανία, ώστε να τους φορτώσουν τα χρέη που είχαν, από τα οποία είχε απαλλαγεί η Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Συνδέσκεψη γίνεται το 1953. Για τους προκαλείται από τους Αγγλοαμερικανούς, μαζί με άλλες 14 χώρες προτεκτοράτα τα δικά τους που τα σέρνουν στο Λονδίνο με τον πιστολί στον κόλλο, ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Με το εξής σκεπτικό, να ξαναφορτώσουν στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, τη Δυτική Γερμανία την εποχή εκείνη, τα χρέη που τους είχαν χαρίσει στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης του 1932. Που ήταν τα χρέη του προγράμματος Γιάννη και μια σειρά άλλα δάνεια που είχαν δώσει η Δυτική, συν τις πολεμικές αποζημιώσεις που τους είχαν χρεώσει με τη συνθήκη των Βερσαλιών του 1919. Τα χάρισαν τότε οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί με σκοπό να ενισχύσουν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Το 32, τη σημειώστε την ημερομηνία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δημοκρατικές δυνάμεις όλες στη Γερμανία, αλλά και στην Ευρώπη, από τους γκολικούς στη Γαλλία μέχρι τους Σοσιαλδημοκράτες, είχαν μία βασική θεμελιώδη θέση. Ποια ήταν? Η Νέα Γερμανία να μην έχει καμία σχέση με το χιτλερικό κράτος. Να μην αποτελεί πολιτική του ή κοινωνική του συνέχεια οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, για να δικαιολογήσουν το καθεστώς κατοχής της Γερμανίας και της συνέχειας της Γερμανίας, υπογράφουν, αν εξαναγκάζονται τον Αντενάουερ, παιδί του Χίτλερ και αυτός, που ήδη τον διόρισαν σε καγκελάριο, τον εξαναγκάζονται να υπογράψει δύο συνθήκες. Η μία είναι η συνθήκη της Βόνης του 1951, με την οποία μετατρέπεται η Δυτική Γερμανία σε στρατιωτικό προτεκτοράτο των Αμερικανών και των ΝΑΤΟ, μόλις είχε διαδεθεί 49, και το 53, με το να φορτωθεί το χρέος που τους είχαν χαρίσει το 32, συν τα χιτλερικά χρέη. Και πάνω στα χρέη που τους φορτώνουν, τι κάνουν? Τους κάνουν σκότο 40% και όχι 60% που λένε οι Λιβύοι, 40% πάνω στα χρέη που χρωστούσε η χιτλερική Γερμανία στους άλλους λαούς, όχι στους Αγγλοαμερικάνους. Ανάμεσα αυτούς και στην Ελλάδα, όπου η ελληνική κυβέρνηση τότε με τη Φιλιακή υπογράφει την παρέτηση από το αναγκαστικό δάνειο, το χρέος δηλαδή, προς τη Γερμανία, αλλά χάρη στον πατριωτισμό κάποιων διπλωματών, με διάφορες ιστορίες, διπλωματικά τελείωσε, κρατείται ζωντανή απέτηση μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι τότε η κυβέρνηση παρατήθηκε από αυτά τα πράγματα κατά την επιταγή των Αγγλοαμερικανών. Αυτή είναι η περίφημη Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του 1953. Είναι ποτέ δυνατόν αυτή να ζητείται ή να αποτελεί επιχείρημα για το πώς θα χειριστεί το ζήτημα που χρεώσει η Ελλάδα? Ένα πράγμα αυτό χρειαστούμε όλοι μαζί. Άμα είναι αυτό το επιχείρημα. Ότι είναι άσχετο, είναι επικίνδυνο να προσπαθήσει να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και όλοι οι ειδικοί στα ζητήματα δηλαδή χρέους έχουν γράψει, επειδή τότε ένας τύπος που το παίζει δίθεν ειδικός
από τότε που τον διώξε ο Κορέας στην Ευρωπαϊκή Λογική, στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου στην Γουατεμάλα, και από τότε, αν και φυσικό στο επάγγελμα, γυρίζει ανά τον κόσμο και τον πληρώνει να κάνει διαλέξει το χρέο, γιατί ξέρει τι του γίνεται κυριολεκτικά, και το έχει χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα, το αντιγράφει οποιοδήποτε φλίτσουλα, α πούμε, το αντιγράφει σαν επιχείρημα. Ενώ όλη η δική σα θεμάτα του χρέου λέει, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται αυτό επιχείρημα για διαγραφή χρέου. Είναι επιχείρημα για φόρτωμα χρέου. Αν πάμε σε μια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη, θα μας φορτώσουν και το χρέος και το βελγικό χρέος που έχουμε γλιτώσει από το 39. Τι κάνουμε δηλαδή. Απλά το αναφέρω για την επιπολαιότητα με την οποία χειρίζονται ορισμένοι τα ζητήματα που είναι κορυφαία για τη χώρα και κρίνουν την επιβίωσή της. Και το λαό και την επιβίωση του ίδιου του λαού. Πετάμε κάτι τώρα, ποιος θα ψάξει, ποιος θα διερευνήσει, ποιος θα δει τις λεπτομέρειες. Και ποιος θα τον εγκαλέσει. Γιατί είναι και αυτό. Θα τον βρεις έτσι τετατέτ, όπως εδώ μιλάμε, για να τον πεις γράμμα, ρε φίλε. Κοίτα, αυτό είναι η ιστορία. Τι μου λες τώρα. Όχι βέβαια. Γιατί δεν κάνουμε και τις τύπους κουβέντες. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Και κανένας δημοσιογράφος δεν θα βρεθεί να το πει, όπα φίλε, τι λες τώρα, τι μας λες. Πρώτον, γιατί είναι αμόρφωτοι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Ειδικά οι μεγάλο δημοσιογράφοι. Και δεύτερον, γιατί είναι όλοι διαπλεκόμενοι και έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα για το ποιον θα προωθήσουμε, ποιον τρόπο και κάθε φορά. Δεν έχουμε δημοσιογράφους όπως και αυτούς που θαυμάσαμε, κυριολεκτικά θαυμάσαμε. Στην Ιρλανδία, όταν μπήκε το πρώτο μνημόνιο, μεγάλο δημοσιογράφος να ξεσκίζουν τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και την κυβέρνηση, το ένα προς ένα κατάφατσα σε δημόσιες συνεντεύξεις, να το ξεσκίσουν κυριολεκτικά. Στα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε. Και έτσι αναγκάστηκε η Ιρλανδία να μην περάσει καν το μνημόνιο από τη Βουλή. Η Ιρλανδική κυβέρνηση και τότε. Χάρη στο ρόλο κάποιου δημοσιογράφου που έδωσαν μια επαγρύπνηση. Δηλαδή δώσαν κάποια ενημέρωση στοιχειώδια στο λαό και υπήρξε επαγρύπνηση. Εφαρμόστηκαν βέβαια οι πολιτικές, δεν είναι θέμα. Αλλά λέμε, ούτε καν αυτό δεν έχει. Και καθόμαστε και λέμε τώρα να συζητήσουμε πολιτικά, να δούμε πώς είναι, μην ανησυχείτε, στην ουσία τι γίνεται. Απλά αυτό που παραλαμβάνεται από την μεταπολίτευση και μετά. Δώσε μου μια λευκή επιταγή με την ψήφο σου και εγώ θα την κάνω πίσω. Το πιστογράφησε κιόλα. Να είμαστε κατοχυρωμένοι. Άσε μόνο λευκό το ποσό. Καθορίζω εγώ. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό που δεν το κάναμε ποτέ στην προσωπική μα ζωή, το κάνουμε μονίμως στην πολιτική. Πάρε μια λευκή επιταγή και άντε στο τρέο. Και με τη λογική πια. Όταν έρθει ο άλλος να σου πει, κοίταξε πώς χρησιμοποιείς τη λευκή σου επιταγή, ο άλλος, είναι κακός. Δώσουμε εμένα μια λευκή επιταγή, εγώ είμαι κακός. Και δίνουμε ξανά, άντε πάμε κόβουμε, δεν τρέχει τίποτα, να φύγουν αυτοί και βλέπουμε. Και το αν βλέπουμε μπορεί να είναι για παράδειγμα να δούμε τα παιδιά μας να καίγονται, να σφάζονται στους δρόμους όπως είναι στην Ουκρανία, δεν μας περνάει το μυαλό. Όχι γιατί το θέλει ή υπάρχουν προθέσεις σε πολιτικές δυνάμεις. Αλλά λόγω αμέλειας, λόγω βλακείας, λόγω προσετερισμού στα πλαίσια που έχουν διαμορφωθεί. Γιατί ξέρουν ποιοι παίζουν το παιχνίδι και με ποιο τρόπο. Αυτό να σκεφτόμαστε. Να σκεφτόμαστε απλά λογικά, να φέρνουμε την ενημέρωση στα μέτρα της κοινωνικής μας εμπειρίας για να ξέρουμε πού πάει το πράγμα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά να χρησιμοποιούμε αυτό που πήραμε την ημέρα που έβρεχε κεφάλους. Εκτός και αν κρατούσαμε ό,τι πρέπει. Απλά πράγματα. Χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος, ειδικός ιστορία για να ξέρει τα πράγματα. Κάποιες δεδομένες προφανώς όχι, αλλά λογικά είναι τα πράγματα. Πες μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το μέσα. Παρακαλώ. Θα μπορούσαμε όλα αυτά που είπατε να τα συνοψίσουμε με μια λέξη ότι οδηγούμαστε συστηματικά κάτω από μια ιδέα και την οποία τη βλέπουμε, την ιδέα της παγκοσμιοποίησης και της εκμυδένισης της προσωπικότητας ατομικά με όλο αυτόν τον τρόπο, πλανητικά. Εγώ θα προσταυλά στην ιδέα της παγκοσμιοποίησης τον όρο παγκοσμιοποίηση των αγορών, αυτό θέλω. Όπως στις αγορές πλέον δεν ταιριάζουν ούτε τα συγκροτημένα κράτη, ούτε οι λαοί,
ούτε οι χώρες, ούτε τίποτα. Θέλουν περιφέρειες και χώρους τοποθέτηση κεφαλαίων με του οποιουσδήποτε όρου. Και επειδή τα συσσωρευμένα κεφάλαια σήμερα στις παγκόσμιες αγορές είναι τέτοια που δεν τους επαρκεί η παγκόσμια παραγωγή για να παράξουν κέρδος, μπορούν να παράξουν κέρδος μόνο με γενικευμένη καταστροφή και διάλυση. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Και μάλιστα να σας πω και συμφωνώ και με αυτή την έννοια, τι λέω, πιο φιλοσοφικά να το πούμε έτσι το ζήτημα, αλλά δεν, η φιλοσοφία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, είναι κάτι που βγαίνει από την καθημερινότητα της ζωής. Τι διεξάγεται στο επίπεδο της Ελλάδας, πέρα από όλα τα άλλα που συζητάμε, στην διεξάγεται δύο σύγκρουση δύο απόλυτα αντιθετικών πολιτισμών. Ο πολιτισμός που έχει άνθρωπο, τον άνθρωπο ως κέντρο και που τέλος πάντων εδώ επινοήθηκε, εδώ αναπτύχθηκε, ενώ σε αυτά τα χώματα και πιο συγκεκριμένα και στην Άγκυρα, να μην το τρελαθούμε εδώ, έτσι, και που στην ουσία αποτελεί τη γενέτειρα του παγκόσμιου ανθρωπισμού, όπως και να έχει διαμορφωθεί, με όλες τις παραφιάδες του, και από την άλλη την πιο αδίστακτη ιδεολογία που θέλει να υποβιβάσει τον άνθρωπο από κοινωνικό όν ή πολιτικό όν, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, σε κτήνος, σε υποζύγιο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ρίζες, χωρίς παρελθόν και μέλλον, χωρίς ιστορία, χωρίς δηλαδή ταυτότητα. Διότι τα ζώα δεν έχουν ταυτότητα. Εάν αφαιρέσει την ταυτότητα λοιπόν στον άνθρωπο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμη είδος του ζωικού βασιλείου. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Οι κοινωνικές του επιστήμες μετατρέπονται σε απλή ζωολογία. Έτσι δεν είναι. Αν το αφαιρέσει ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Γιατί πότε αποκτά ιστορία ο άνθρωπος? Με την εγκατάστασή του σε έναν τόπο όπου αρχίσει να αναπτύσσει πολιτισμικά ή πολιτιστικά στοιχεία, οργάνωση κοινωνίας, έτσι. Αν του τα αφαιρέσεις αυτά, τι μένει? Ο τροφοσυλλέκτης που υπήρχε παλιά, μόνο που σήμερα το λέμε μετανάστη. Και ασχολείται η ανθρωπολογία, όχι η ιστορική επιστήμη ή η κοινωνική επιστήμη. Η ανθρωπολογία, οι φυσικές επιστήμες δηλαδή. Με αυτή την έννοια διεξάγει ένας πολιτισμός. Γι' αυτό κιόλας έχει μπει η Ελλάδα στο στόχαστρο. Γιατί είμαστε όλοι μπάσταρδος. Μπάσταρδη ράτσα. Όποιος έχει διαβάσει τα κείμενά του στον τρόπο που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο τώρα, από την εποχή που άρχισαν από τα συγκριτήματα του γένους, που λέγαμε εδώ, σαν τα χώματα, μας θεωρούν ως μια μπάσταρδη ράτσα που έτυχε να κατοικήσει στους ιερούς τόπους που θεωρούν οι ίδιοι ως κληρονομιά τους. Γι' αυτό και λέει λάτσα από τον τόπο, τα μνημεία του, την ιστορία του κλπ. Και πρέπει να έχουν μεταφέρει στα δικά του μουσεία. Σου λέει εδώ, το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο σύγχρονος Έλληνας, με την ιστορική έννοια σύγχρονος Έλληνας, είναι να είναι αρχαιοφύλακας, τίποτα περισσότερο. Αλλά και αυτό τώρα δεν επαρκεί με την έννοια ότι δεν ανέχονται πλέον αυτή την μπάσταρδη ράτσα να είναι εδώ. Και εδώ υπάρχει μια θαυμάσια προστροφή στον Ιπποκράτη, στο περιτόπων αέρων και υδάτων, που λέει, ξέρει πως ξεχωρίζει ο Έλληνας από το γένος των Ασιεινών, δηλαδή τους Ασιάδες. Και λέει, η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι το κλίμα. Επειδή το κλίμα στην Ελλάδα είναι μεταβαλλόμενο, μεσογειακό, μεταβαλλόμενο, απαιτεί από τον πληθυσμό εγρήγορση. Ενώ η μονιμότητα της υψηλής ζέστης ή του κλίματος στην Ασία κάνει πιο μαρθακό τον άνθρωπο. Ωστόσο, η βασική διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Έλληνας είναι ανδρείος, ενώ το γένος των Ασίνων άναλκες, δηλαδή ασθενές. Για ποιο λόγο? Διότι ο Ασιάτης, δεν είναι αυτόνομος, αλλά δεσποζόμενος, δηλαδή υποκαθεστώς δεσποτισμού. Και άρα, γιατί να είναι αντρίος? Τι έχει να κερδίσει με το να είναι αντρίος? Αυτός που κερδίζει είναι η άλλος ατάξη, ή αν θέλετε, ο δεσπότης ή οτιδήποτε. Ενώ αντίθετα, ο Έλληνας είναι ανδρείος, διότι η ελευθερία του μετατρέπεται σε πολιτική ελευθερία, δηλαδή σε δημοκρατία. Και φέρνει το παράδειγμα, για να το τεκμηριώσει, των Ελλήνων της Ασίας σε σύγκριση με τους Ασιάτες.
Δηλαδή δεν είναι να κάνει μόνο με τους Ελλαδίτες, να το πούμε στη συγκομινή, αλλά και με τους Έλληνες της Ασίας, όπου και εκεί βρίσκουμε ότι είναι ανδροί οι Έλληνες της Ασίας σε σχέση με τους γειτονικούς τους ασιατικούς λαούς. Και εκεί βρίσκεται το πολιτικό στοιχείο, ότι υπερασπίζονται, η στοιχείο της ζωής τους είναι η δημοκρατία, η πολιτική ελευθερία και η ελευθερία γενικότερα, που την υπερασπίζονται με την αδειοσύνη τους, ενώ οι υπόλοιποι είναι υποχείρια δεσποτικών καθεστώτων, υποκράτης. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει μας. Τι μας ενδιαφέρει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτού του τύπου την αδειοσύνη που την έδειξε τούτος ο λαός σε πάρα πολλές στιγμές και στη σύγχρονη ιστορία του, είχε πάρα πολλές θερμοπύλες αυτός ο λαός να επιδείξει και στη σύγχρονη ιστορία του, από την παλιγενεσία μέχρι σήμερα. Δεν είναι ένα στοιχείο της ιστορικής του καταγωγής. Δηλαδή, ποιος άλλος λαός να είχε να επιδείξει τόσες πολλές μάχες των Πλατεών ή Μαραθώνες ή Θερμοπύλες μέχρι στη σύγχρονη ιστορία του. Απλά, τι λένε οι σύγχρονοι επικαιοκράτες, ότι κατόρθωσαν να αναλυώσουν τόσο πολύ τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και τη συγκρότηση του λαού, ώστε να είναι αυτό που είναι ο προηγουμένος μαλακοπίτουρας δεχούσου. Ή οι Γερμανοί, όπως ο Γερμανός καθηγητής, ο οποίος τυχαίνει μάλιστα στην ιδιότητά του, να είναι και προσωπικός σύμβουλος της Μέρκελ, αυτός που είπα προηγουμένως, που περιέγραφε τον τύπο του Έλληνα που έχει απέναντί του. Αυτόν τον Έλληνα νομίζουν ότι έχουν απέναντί τους. Γι' αυτό είναι αδίστακτοι και προχωράνε με τον τρόπο που προχωράνε. Και ως προς τους κυβερνώντες του πολιτικού σύστημα, βεβαίως αυτόν τον Έλληνα. Αλλά η ελληνική κοινωνία δεν αποτελείται μόνο από αυτούς τους Έλληνες. Και εκεί πιστεύω ότι έχουν κάνει πέσει έξω. Έχουν κάνει λάθος. Και θα αποδεχτεί μοιραίο λάθος για αυτούς, όπως αποδείχθηκε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κατοχή. Στην παλιά κατοχή, την ναζιστική κατοχή, την έχουμε νέα κατοχή σήμερα. Πιστεύω δηλαδή ότι αργά, σταθερά, αυτός ο κακομοίρης Έλληνας, όπως το θέλαμε πάντα, αδαεί αμόρφωτο, χωρίς παιδεία, χωρίς αίσθηση πατρών, να το πούμε έτσι, αρχίζει και ξυπνάει μέσα. Αυτή η πανάρχια φωτιά, που είτε το θέλει είτε όχι, το ότι μεταφέρει ο γονιός του, είτε το θέλει ο ίδιος είτε όχι. Και η αίσθηση της αξιοπρέπειας και του φιλότιμου που έχουμε πανάρχια, χάνεται στην αρχαιότητα, ανάμεσα μας, να σας πω χαρακτηριστικά, έχουμε το μεγαλύτερο ελληνικιστή ίσως της σύγχρονης Ευρώπης. Είναι στο ψευδόνυμο μας και συμμετέχει. Είναι ο Πέδρο Λάγια, Ισπανός ο ίδιος. Και που βεβαίως είναι γνωστός σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολύ περισσότερο από στην Ελλάδα. Αν και υποστηρίζει την Ελληνική Βουλή σε επίπεδο Ισπανικών και όλα αυτά τα πράγματα. Στο βασικό, τι χρωστάμε στην Ελλάδα, αυτό είναι το έργο του. Και μένα πραγματικά με βοήθησε να καταλάβω τι χρωστάμε όχι μόνο σε επίπεδο δημοκρατίας ή φιλοσοφίας, αλλά από την εποχή των αρχαίων μύθων. Και πώς από την εποχή των αρχαίων μύθων υπήρχε κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον τόπο και στους πληθυσμούς που υποστήριξαν, που αναπτύχθηκαν και μετά ανέδειξαν αυτόν τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό που όλοι γνωρίζουμε ή που όλοι φανταζόμαστε ότι γνωρίζουμε. Αυτό κρίνεται σήμερα. Γι' αυτό και οι υπόλοιποι λαοί περιμένουν κάτι από τους Έλληνες. Όταν είπαμε στον Ολάγια, τον Πέτρο, να στρατευτεί στον αγώνα που κάνουμε, είπε μεγάλη μου τιμή. Δεν μπορώ να υπερασπίσω με τον αρχαίο πολιτισμό. Τον είπα, ο ίδιος, τον παραφράζω, δεν θεωρεί ότι είναι αρχαίος ο πολιτισμός, είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Γιατί μπορώ να το υπερασπίζομαι και τώρα στην πιο κρίσιμη μάχη της Ελλάδας εγώ να απέχω. Και έτσι στρατεύτηκε ο ίδιος, πιο Έλληνας από πολλούς Έλληνες που γνωρίζω. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι σε αυτήν ακριβώς την κρίσιμη στιγμή που βρισκόμαστε, δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα να δούμε από επώνυμους ή, αν θέλετε, διανοούμενους Έλληνες ή ακαδημαϊκούς. Αντίθετα, έχουμε τα ακριβώς ανάποδα. Τα ακριβώς ανάποδα. Και βεβαίως είναι φυσιολογικό να αισθάνεται αδικημένος ή προδομένος αυτός ο λαός, ακόμη και από τη δική του διανόηση. Τι υπερασπίζεται, προσέξτε, τι όμως το αισθάνομαι. Ετούτος ο λαός βρίσκεται στην πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του. Μπορεί στα 200 χρόνια ίδρυσης αυτού του κράτους, που θα το γιορτάσουμε το 1827, το 2027,
συγκροτημένη ελληνική πολιτεία. Να, η Ελλάδα να είναι τοπονύμιο απλά. Να μην υπάρχουν. Και σε αυτή την πιο κρίσιμη στιγμή, στην πιο κρίσιμη στιγμή, που το διαισθάνεται ο Έλληνας ακόμη και αν δεν το έχει καταλάβει ακόμη, ότι καλείται να δώσει τη μάχη των μαχών για τον ίδιο τα παιδιά του, την κοινωνία, την ίδια την χώρα του, έτσι. Πού είναι η διανόηση να του δώσει επιχειρήματα, να τον υπερασπιστεί απέναντι σε αυτόν τον Θεό, μπάσταρδο. Πού είναι. Πού είναι οι καλλιτέχνες να ειμνήσουν την αδειοσύνη του, να του δώσουν ηθικό, να του ανεβάσουν το ανάστημα. Πού είναι. Δεν υπάρχουν, γι' αυτό και αργεί να φανεί αυτό το μεγαλείο που κρύβει μέσα του ο καθένας μας, ο καθένας από εμάς. Είναι πατροπαράδοτη αρέτη, θα έλεγα. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να πιστεύουμε ότι αυτό εξαλειφθεί, δεν έχει εξαλειφθεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω, και γι' αυτό πιστεύω σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον λαό, ακράδαντα, θα τη φέρουμε την Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Ισπανοί όταν διαδηλώνουν στη Μαδρίτη να έχουν μια τεράστια ελληνική σημαία μπροστά και να ξεκινάνε τη διαδήλωσή τους με την ελληνική σημαία. Δεν μπορεί να το κάνουν οι ίδιοι οι Πορτογάλοι. Δεν μπορεί να το κάνουν οι Βενεζουελάνοι. Τελευταία έβλεπα μια τεράστια διαδήλωση στο Καράκας, όπου είχε μια τεράστια ελληνική σημαία μπροστά. Τι διά. Δεν μπορεί να το κάνουν στις σκανδιναβικές χώρες, όπου με μεγάλη διαδήλωση κινητοποίηση γίνεται, υπάρχει μια ελληνική σημαία πάνω μπροστά. Αυτή η αναφορά, και που το είδαμε στη διεθνή συνδιάσκεψη που κάναμε 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, με όλα τα κινήματα που μας έφυγαν από όλη την Ευρώπη και όλα αυτά, και όχι μόνο από την Ευρώπη, να λένε εσείς μπροστά και εμείς ακολουθούμε. Δεν είναι μια υποτιμητική. Δεν είναι αυτό που λέμε μεταξύ μας. Με μαγιά, πιέζει μπροστά και εγώ έρχομαι. Αλλά την κοπανάω. Α, όχι, δεν είναι με αυτή την έννοια. Είναι ένδειξη εκτίμησης σε έναν λαό όπου έδειξε ότι όποτε έδωσε μάχες ανισότιμες, ανισόρροπες με την έννοια των σχετισμών δύναμης, τις κέρδισε όλες. Και λέει, αν οι Έλληνες τα καταφέρουν, θα μπορώ να τα καταφέρω κι εγώ. Και θα είμαι και εγώ από δίπλα. Και αν κάτι το μήνυμά τους που μας στέλνουν είναι αυτό, δώστε ξανά το παράδειγμα που ξέρετε να δίνετε σαν Έλληνες σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Αυτό το πράγμα καλόμαστε να κάνουμε. Και στο βαθμό που καλωθώσουμε να το κάνουμε μέσα από τις τωρινές εκλογές και μέσα από τις διαδικασίες αυτές, θα το κάνουμε χωρίς να αναγκαστούμε ή να επέσουμε σε συνθήκες αγριότητας ή αιματοχυσίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε ειρηνικά ακόμη. Βία, με την έννοια ότι με βίαιο τρόπο αυτή χρειάζεται να ξεδιωθούν από την εξουσία μου. Βίαιο δεν εννοώ. Με την επιβολή της θέσης του λαού. Αυτή είναι μορφή βίας. Όχι όμως ένοπλη βία ή αιματοχυσίες. Ακόμη μπορούμε να το καταφέρουμε με απλά με τη θέλησή μας. Εκδηλώνοντας τη θέλησή μας. Αρκεί να ξεφύγουμε από τα κλισέ και τον τρόπο που μας βάζουν να σκεφτόμαστε. Αυτό. Και η πλειοψηφία να μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της απλά, με την παρουσία της, δηλαδή με τους αριθμούς της, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και δηλαδή πόσο εύκολα μετά αλλάζουν όλα. Ακόμη. Γιατί η άλλη προοπτική είναι να δείξουμε πως δένεται τα τσάλι μέσα στη φωτιά. Και βεβαίως και εκεί ο Έλληνας πάντα δεν έκανε πίσω και απόδειξε την ποιότητά του και το μεγαλείο του. Αλλά γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η σκέψη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.